Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... Κάνε νόημα να μπω. Second rule of Fight Club is... Σ' αγαπάμε, Στράτο! Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'd give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, and the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. I wrapped it up and sent it with a note saying, I love you. I meant it, now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Bravo, παιδιά! Bravo, Ελλάδα! Καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ. Δηλαδή, γιατί όλοι παίζουν μέσα εβδομάδα τώρα και δεν παίζουμε εμείς? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Εμείς παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και σήμερα παίζουν οι άλλοι. Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν παίζουμε εμείς μέσα εβδομάδα. Δηλαδή. Θα παίζουμε. Εμείς έχουμε άλλα. Έχουμε, πώς το λένε. Ρε παιδί μου, βλέπουμε. Εξωγηπεδικά ντέρμπι. Περίμενε τώρα. Βλέπουμε εμείς εδώ πέρα. Είναι σήμερα Τετάρτη. Ωραία, και βλέπεις εγώ. City United, ναι. Βλέπεις West Ham Liverpool, ναι. Βλέπεις Σαραγώσα Real και λοιπά. Ωραία, έχουμε διάφορα. Πάμε να ανοίξουμε την ιδέα. Ναι. Σκέψου, Ισπανοί τώρα. Αν είχε αγώνα σήμερα, ναι. Ωραία, θα έλεγαν Ισπανοί. Βλέπουμε City United, West Ham Liverpool και βλέπουμε, ξέρω εγώ, και Ξάνθη Βόλος. Τι να πρωτοδώ. Ναι. Πώς λέμε εμείς εδώ πέρα τώρα, έχουμε ανοίξει τρεις τηλεοράσεις και βλέπουμε εδώ τη City, εδώ τη Liverpool, εκεί τη Real. Στην τέταρτη τηλεόραση βλέπουμε Mike Basket κτλ. Σκέψου τον Ισπανό αυτή τη στιγμή που θα έχει, ας πούμε, τη δυνατότητα να βλέπει μια ματσάρα από τη Super League. Και δεν μπορεί. Του θερούμε δηλαδή ένα δικαίωμα, λες εσύ. Δεν του θερούμε. Να. Δεν του θερούμε. Του Άγγλου, ας πούμε. Γιατί ο Άγγλος να μην αφήσει για λίγο στην άκρη το City United που για κανένα νόημα το έχει κερδίσει 3-1 η City στο Old Trafford. Και να βάλει να δει εδώ πέρα, ας πούμε, ένα Όφι Ατρόμητος, να γουστάρει. Καλά, Όφι Ατρόμητος τώρα το πήγες πολύ ψηλά. Το πήγα, ρε, είναι, το πήγα, ναι. Να. Γιατί τι είναι χαμηλά Super League. Εγώ το πήγα ψηλά, τι είναι χαμηλά. Τίποτα. Α, είδες. Γκολ και θέαμα παντού. Mm. Δεν το συζητάμε. Mm. Να το κάνουμε από το χρόνο. Δεν γίνεται με 14 ομάδες, ρε, δεν γίνεται. Τι, πόσες μεσοβδομάδες να κάνουμε, ρε, φίλε. Έχουμε play-off, έχουμε ιστορίες, τελειώνουμε. Γι' αυτό κάναμε δύο μεσοβόμα. Έχουμε διακοπέ. Κάτσετε, πώς αυτή την εβδομάδα. Τα Χριστούγεννα δεν παίζουμε. Την Πρωτοχρονιά δεν παίζουμε. Το Πάσχα δεν παίζουμε. Δεν πάει να κάνουμε καμία μεσοβόμαδη, ας πούμε, να βγει το ρήμα το πρόγραμμα. Αυτή η δόλη εδώ πέρα. Έχει χιλιώσει το κορμάκι τους, παίζουν ανήμερα, ναι, Πρωτοχρονιές, ναι. Χριστούγεννα, Boxing Day, Tade Day. Έχουν πεθάνει στα πόδια τους. Και παρόλα αυτά κάνουν και μεσοβόμαδες. Και δεν διαμαρτύρονται κιόλας. Εμείς είστε μπελχανάδες που κάθονται σαν τους μαθητές σχολείων. Δεν θα κάνουν και καμιά μεσοβδόμαδη παραπάνω. Πρέπει να το σε πες το, ρε πουλί. Πού είστε? Παίζει αερά, αυτό είναι ξαναβολής. Άλλο αυτό, ρε. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Και είναι κύπελο. Αντάξει, την εβδομάδα θα έχουμε μεσοβδόμαδα πάλι κύπελο. Μα κάτι γίνεται. Τι? Πάκου Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε δύο Πάκου Παναθηναϊκός τώρα. Ωραία, κολλητά. Ναι. Τέλος πάντων. Συγγνώμη μου, κάμια φορά χαστέρουμε, γιατί θέλω να μπούμε. Αλλά πλέον όπως πάει η ιστορία, μέχρι να μπει, πρέπει να κάνει ένα ρεφρέν, να δεν έχει βγει καμιά ανακοίνωση. Ναι. Γιατί ξέρεις, δεν ξέρει, μπορεί να το έχει χάσει για ένα πεντάλεπτο και να έχουν βγει δύο ανακοινώσεις. Ωραία, έτσι, δεν είναι πλάκα.
Επίσης πρέπει να σου πω ότι σήμερα άνοιξα μετά ούτε από πόσο καιρό δεν θυμάμαι κι εγώ κανονική τηλεόραση. Ναι. Ναι, ναι, κανονική τηλεόραση εννοώ. Επειδή την εντύπωση την ανοίγω μόνο για το Netflix, δεν την ανοίγω για τίποτα άλλο. Και αν και όποτε, και μετά εντάξει, εννοείται ότι κάθομαι στον καναπή και κοιμάμαι όρθιος, έτσι. Ναι. Γνωστά αυτά. Ξαφνικά ακούω ένα ξύπνα. Ναι. Τι μου δείχνεις εδώ, Σαραγώσα Ρεάλ. Και τη Ρεάλ, εντάξει, κατηγορούσαμε κάποτε την Μπαρσελόνα για τη φενιστινλή φανέλα. Τώρα και αυτό που φοράει Ρεάλ είναι χαλασμένο παγωτό φιστίκι τώρα. Εντάξει, sorry κιόλας. Αλλά δεν τα λέτε αυτά. Δεν τα βλέπετε. Κάντε ότι βλέπετε τις τρεις τηλεοράσεις και δεν βλέπετε την τέταρτη εδώ να πείτε δύο κουβέντες για την ομάδα. Πες μου τώρα αυτή τη φανέλα. Πες μου, ποια νορμάλ ομάδα. Δεν βλέπω ρε εκεί πέρα. Είναι σκοτεινιασμένη τηλεόραση. Εγώ θεωρώ ή τηλεόραση που είναι σκοτεινιασμένη. Βλέπεις γιατί κάποιοι εδώ πέρα δεν θέλουν να ρίξουν φως στη Ρεάλ Άρα. Στην πρωτοπόρο της La Liga. Ναι. Αυτό πάλι ρε παιδί μου ότι στην Μπαρτσελόνα με το που ήρθε πρώτη ήταν με τον Σετιέν στον πάγκο. Σύννεφα στις σχέσεις με τους παίκτες, το είδες. Πρώτο παιχνίδι ήταν, ξέρω εγώ, πρώτο, δεύτερο. Μπορεί να είναι και πρώτο παιχνίδι. Πρώτη ήταν τέλος πάντων. Ήταν πολύ ελληνικό αυτό. Ήταν πολύ ελληνικό. Οι παίκτες πολύ απογοητευμένοι με το Σετιέν και ο Σετιέν δύσκολα, είπε, μπορεί να μην καταλάβαν αυτά που ήθελα να τους πω. Πρώτο παιχνίδι, δηλαδή, πρώτη ήταν. Δεν κερδίζει τα αποδυτήρια. Φοβερά πράγματα. Δεν κερδίζει τα αποδυτήρια. Δύσκολα πράγματα, δύσκολα. Τέλος πάντων, άνοιξα τηλεόραση λοιπόν σε κανονικό κανάλι, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι έκανα και ένα μικρό ζάπινγκ και είδα ξεχασμένα εξωτικά πράγματα που είχα πάρα πολύ καιρό να τα δω. Ναι, όπως Μέρη Μιλιαρέση σε τηλεμάρκετινγκ κριτικής αλόης. Βεβαίως. Εμείς που βλέπουμε τηλεόραση, ποιος είναι από εσένα, έχουμε μυρωθεί από αυτά. Ναι, δεν τα λέτε όμως αυτά. Τι να πούμε. Να βλέπεις να τα απολαμβάνεις. Αυτό λέω για εμάς που δεν βλέπουμε. Σιγά τώρα. Να βλέπεις να τα απολαμβάνεις. Και έχει κρυμμένους θησαυρούς τηλεόραση. Αρκεί να ανοίξει το τηλεκοντρόλ, το κλειδί για το σεντούκι. Σωστό. Πάντα είχε. Πάντα είχε. Τελεμάρκετινγκ πάλι, άλλα κάτι παπούτσια, τρία ζευγάρια παπούτσια, 40 ευρώ. Mm-hmm. Ξέρεις, αναλυτική παρουσίαση όπως κάνεις στα δαχτυλίδια, ξέρεις, με zoom κοντινά να λέει «Να εδώ τα ρέλια». Mm-hmm. Τέτοια ωραία πράγματα. Είδα πολλές ομορφιές, εν πάση περιπτώσει. Γυρίζω λοιπόν μέχρι να φτάσω στο ζητούμενο, το οποίο σήμερα το μεσημέρι ήταν το κανάλι της Βουλής. Να διάρρηξε τηλεόραση που βλέπεις Netflix για να δεις κανάλι της Βουλής. Ναι, ωραία, την άνοιξα για να δω σήμερα την ψηφοφορία. Ωραία. Μόνο γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, και ξενέρωσα με τη ζωή μου. Γιατί? Γιατί τι ψηφοφορία ήταν αυτή. Μίλαγε ο. Η εικόνα ήταν σταθερή. Μίλαγε ο Κακλαμάνης που προείδρευε. Εντάξει. Και όποτε τελείωνε αυτό που έλεγε, δεν έμενε ο φυσικός ήχος της αίθουσας. Αλλά με το που έκλεινε το μικρόφωνο του Κακλαμάνη, έπεφτε mute. Α. Αλητεία. Ρε εσύ, και λέω ρε παιδιά, τώρα τι είναι αυτό, δηλαδή. Αλητεία. Ναι, και έβλεπες, ξέρεις, ότι όλοι μιλούσαν εκεί, ξέρεις, πηγαδάκια αυτά, ξέρω και τα λοιπά. Αλλά δεν άκουγες τίποτα. Mm. Λοιπόν. Μετά άρχισα να διαβάζω, ξέρω εγώ, ποιοι λείπουνε, ποιοι αυτά, ποιοι. Πώς το λένε, δήλωσαν πρόθεση ψήφου, αλλά δεν θα προσμετρηθεί. Ποιοι λείπουν σε επίσημες αποστολές, ξέρεις όλα αυτά. Ναι. Λέω, α, ωραία, ζεσθενόμαστε, λέω, πάμε στην ψηφοφορία. Φάση λέει να ξεκινήσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τελείωσε. Πόσο κολόφαρδε αυτή που έτυχε να λείπουν σε επίσημες αποστολές, έτσι. Εντάξει, ψήφισαν όμως αυτοί. Ρε παιδί μου. Ψήφισαν. Εντάξει. Δεν είσαι εκεί, δεν είσαι εδώ, δεν είσαι στο γραφείο σου, δεν έχεις επισκέψεις. Θέλω να πω, καλό είναι να λείπεις σε επίσημη αποστολή εκτός Ελλάδος αυτές τις μέρες. Εντάξει. Αν είσαι συγκεκριμένες περιφέρειες. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και λείπαν αρκετοί. Είναι η αλήθεια. Ναι. Δικαιολογημένα. Κάποιοι λείπανε και αδικαιολογήτως. Μάθαμε. Αλλά αυτά είναι εσωτερικά θέματα του κόμματος Κώστα και δεν μπορούμε να. Γιατί έπρεπε να είναι εκεί, δηλαδή τα βουλευτές είναι και έχουν υποχρέωση να είναι εκεί να ψηφίζουν στις ψηφοφορίες. Τι, είναι η δουλειά τους αυτή. Όχι βέβαια. Χαριστικά το κάνουν. Όχι βέβαια. Χαριστικά το κάνουν. Έχουν τόσο σοβαρά πράγματα να κάνουν που δεν μας παίρνει ώρα να τα απαριθμίσουμε τώρα και να τα βάλουμε κάτω. Σαν πως και είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν να ψηφίζουν. Όχι, εδώ για του πρώην Δημοκρατία τώρα κάποιοι δεν πήγανε. Ναι, κάποιοι δεν διαβάσαν μνημόνια, Κώστα μου. Ρε παιδί μου, εδώ είναι. Ναι, δεν διαβάσαν. Ψηφίσαν όμως, πήγανε. Ναι, βέβαια. Λέω ναι, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είναι υποτίθεται, ας πούμε, το απόλυτο. Ναι. Είναι το major event. Είναι.
Είναι το Super Bowl της Βουλής. Είναι. Εντάξει. Είναι. Και κάποιοι, ας πούμε, σου λέει, δεν πήγαμε γιατί δεν. Τι να πάμε τώρα, γιατί η δουλειά μας είναι να πάψουμε. Όχι, βέβαια, πόσους κακλαμάνιδες έχει πρόεδρος η Βουλή. Για όνομα. Πόσους κακλαμάνιδες έχει πρόεδρος η Βουλή τώρα. Καταλάβατε πολύ καλά σε ποιον αναφέρομαι. Λοιπόν. Μιλώντας για τον. Πάντως έχει δίκιο αυτό που λέει. Κακλαμάνι λες γενικώς όλους πρόεδρους της Βουλής, όποιος και αν είναι. Δηλαδή, όχι, ερώτημα είναι. Κανονικά θα μπορούσε να μην είναι ερώτημα. Α, να είναι κατάφαση. Να είναι πάντα όποιος και αν είναι άντρας, γυναίκα, λες κακλαμάνι. Αν ήταν κατάφαση, το δεχόμουν. Αν και για μένα αιώνιος πρόεδρος της Βουλής ήταν ο Γιάννης Αλευράς. Αν θες στη δική μου την ψυχή. Και ο κακλαμάνι είναι εμβληματικός πρόεδρος της Βουλής. Είναι και πολύ καλός πρόεδρος, αλλά Γιάννης Αλευράς δεν μπορεί. Είναι αυτό που λέμε. Πράγματα που σου δίνονται με τα παιδικά σου χρόνια δεν ξεριζώνονται εσύ από την ψυχούλα. Είναι ο Γιάννης Αλευράς του Προεδρείου της Βουλής. Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Όπως το σήμα του NBA λέμε τώρα, αν πρέπει να έχει τη μορφή του Kobe Bryant, ναι. Το σήμα του Προεδρείου της Βουλής θα έπρεπε να έχει τη μορφή του Αλευρά, αυτό μας λες. Να το θέσουμε στη δημόσια βάλανο αν πρέπει να γίνει αυτό. Αν πρέπει να είναι ο Αλευράς, αν πρέπει να είναι ο Κακλαμάνι, ξέρω εγώ, αν για Μερακλήδης πρέπει να είναι ο Κωνσταντοπούλου, να το θέσουμε. Ναι. Να πρέπει να είναι ο Βούτσης. Βεβαίως. Ενδεχομένως ο κύριος Τασούλας. Εντάξει, τώρα πηγαίνει σε πιο... όχι, εντάξει. Το ερώτημα είναι, δεν θα το κρίνει, φαντάζομαι, το ποιος θα είναι ή ποιος πρέπει να είναι η διάρκεια της θητείας του, έτσι, αλλά το τι... Τι στίγμα άφησε. Τι στίγμα άφησε. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, κοίταξε, από πού να μιλήσουμε. Τι εννοείς. Εννοώ να δούμε μεταπολιτευτικά. Ναι. Ναι. Τι έδωσε πενάλτι, έδωσε για τη Λιβερπούλ. Πενάλτι. Για κάτσε το δούμε λίγο τώρα. Ναι. Το τραβάνε, το σπρώχνουν, τον κλαδεύουν, κάνουν διάφορα πράγματα. Για να το δούμε και από αυτή τη... Τον κρατάει, ο ένας τον κλωτσάει, μπάλα δεν παίρνει κανείς. Ναι. Για τριπλό πέναλτι, δηλαδή αν έβγαζε τρεις κάρτες τώρα ο διαιτητής, κανονικά δεν θα πρέπει να μιλήσει κανείς, γιατί τρία άτομα του κάνουν πέναλτι. Εντάξει. Ας το ξαναδούμε και από εδώ. Όχι τρία, δύο, υπερβολικός είμαι. Δύο κίτρινες κάρτες θα μπορούσα να δώσω εδώ πέρα. Το βλέπουμε και στο VAR. Εντάξει. Προφανώς για να διασκεδάσουν και άνθρωποι στο VAR λίγο. Αλλά... Ναι, για πες λοιπόν Γιάννη μου. Μου προσπερνάω χωρίς κανένα σχόλιο ούτε καν σκοπτικό το μήνυμα Κωστή Στεφανόπουλος ρε. Μάστε. Έτσι. Πρόεδρος Βουλής άλλωστε. Βεβαίως. Γνωστός πρόεδρος Βουλής ο Κωστής Στεφανόπουλος. Ισόβιος πρόεδρος Βουλής. Λοιπόν, και πάμε. Α, κοιτάνε εδώ αν έχει περάσει out την μπάλα πριν φτάσουμε στην στιγμή του πέναλτι. Ναι, δεν θα το καταλάβουμε από αυτό το replay που δείχνουν ωστόσο. Από κανένα replay δεν θα καταλάβουν από αυτά που έχω δει εγώ, γιατί δεν έχω δει κάμερα πλάγια. Το replay που δείχνουν είναι συνέχεια αυτή. Θέλω πλάγια. Είναι αυτό που μα και για το δικό μας VAR που καθόμαστε και συζητάμε καλή ώρα. Έτσι. Αν δεν σου έχει το σωστό το πλάνο. Είναι πενάλτη πάντως. Τι να τις κάνεις τις γραμμές. Αν δεν σου έχει σκηνοθέτης ένα πλάνο που να είναι ας πούμε, σχετικά ευθεία, πού να τις βάλεις γραμμές. 9 κάμερες είναι. Στον πάτο σου θα τις βάλεις γραμμές. 9 κάμερες είναι τώρα που έχουμε το VAR. 9 κάμερες. Είναι να μην βρούμε μία καλή. Μία. Ξέρω εγώ. Μία. Λοιπόν, πρόεδρε της Βουλής, μεταπολιτευτικά έτσι. Ναι. Κωνσταντίνος Παύλου Κωνσταντίνου. 01 Σαλάχ. Ναι, παρακαλώ. Κωνσταντίνος Παύλου Κωνσταντίνου. Ναι. Δημήτρης Παπασπύρου. Ναι. Από το 74 μέχρι το 81 ήταν αυτό. Ναι. Ιωάννης Αλευράς, ο μακροβιότερος πρόεδρος της Βουλής από το 81 μέχρι το 89. 8 χρόνια. Εμένα με έπεισες. Με έπεισες. Αθανάσιος Τσαλδάρης. Ωραία, ναι. Έτσι. 89 μέχρι 93. Απόστολος Κακλαμάνης. 93. Α, όχι, ο Κακλαμάνης είναι ο μακροβιότερος. Γι' αυτό σου λέω Κακλαμάνης είναι η μορφή του. Σωστό. Ναι. 11 χρόνια ο Κακλαμάνης. Μέχρι το 4. Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Ναι. Καπακοτά, 4 με 7. Δημήτρης Σιούφας, 7-9. Φίλιππος Πετσάλνικος, 9 με 12. Μεγάλος Βύρον Πολύδωρας, έστω για ένα μηνάκι, για 40 μέρες. Τόσο λίγο. 40 μέρες μόνο, δυστυχώς. Δυστυχώς. Βαγγέλης Μεϊμαράκης, γιατί θέλω να στο δυσκολέψω λίγο. Θέλω να σου θυμίσω, Βαγγέλης Μεϊμαράκης για 2,5 χρόνια. Θα με αναμείνω στο κακλάμα. Στο δυσκόλεψα, όχι, στο δυσκόλεψα. Ζωή Κωνσταντινούπολη, Νικόλος Βούτσης, εντάξει, και ο Κωνσταντίνος Τασούλας που είναι τώρα. Κακλαμάνης. Κακλαμάνης. Κακλαμάνης, ναι, ναι, ναι. Περισσότερο από Αλευρά. Εντάξει, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Ναι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Τέλος πάντων, τι ήθελα να σου πω τώρα, κάτι άσχετο με αυτά ήθελα να σου πω. Έλεγες αυτό που έβλεπες βουλή και κοβόταν ο ήχος και αυτό ναι. Και κάτι...
πριν πόλη μόνο, γιατί ήθελα από την ψηφοφορία τελείωσε πολύ γρήγορα, γιατί ήταν πολύ ξενερωτικό. Ναι, ναι. Είπε, α, ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ναι, περιμένουμε λίγο. Και goal United. Μάλιστα. Δεν το πάνε αυτό στην ψηφοφορία. Περιμένουμε λίγο και goal United. Ναι. Έτσι. Όχι, αλλά έβαλε goal United, ναι, παρόλα αυτά. Για πες λοιπόν και. Ο Μάτιτς, ναι. Πέρα το ότι τελείωσε γρήγορα λοιπόν και ήταν πολύ ξενερωτικό. Mm-hmm. Λέει, α, ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ναι, περιμένουμε λίγο. Ναι, περιμένουμε 5 λεπτά. Ναι, τελείωσε. Mm-hmm. Τόσο. Κάτσε ρε φίλε. Εσύ περίμενες να φωνάζει ονόματα και να λένε. Ήθελα λίγο suspense, ναι. Mm. Λίγο suspense. Λοιπόν. Εντάξει, ήταν θλιβερή μετά η εικόνα, πρέπει να σου πω, γιατί είχε ένα ακροτελεύτιο άρθρο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και λέει ακροτελεύτιο άρθρο. Νέα Δημοκρατία, ψηφίζουμε. Ναι, έλεγε, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κύριε Τάδε, το έψαχνα. Κύριε Τάδε, ρε, που είστε. Όχι, όχι, ναι. Κινάλτι, ναι. Κουκουέ, κύριε Τάδε, παρό, ναι. Μέρα 25, α, δεν είναι. Κανένας μέσα. Γιατί να είναι, είναι η δουλειά τους. Κανένας μέσα. Είναι η δουλειά, έχουν άλλα πράγματα σοβαρότερα να κάνουν. Ρε διάολε, ρε διάολε. Ρε διάολε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πιο συγκλονιστική στιγμή λοιπόν, παρόλα αυτά και παρά το ξενέρωμά μου, θέλω να πω ότι κρατάω θετικές εντυπώσεις. Διότι ναι, άκουσα μετά από πάρα πολλά χρόνια να χρησιμοποιείται με τον πιο σοβαρό τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ναι, και όχι για καβλάντα ή σε ρετρό αφιέρωμα, από τον Νικήτα Κακλαμάνη περισσότερες από μία φορές, mm-hmm, η λέξη fax. Τι λες τώρα, με ποια αφορμή. Διότι είπε, fax you. Αυτοί που όχι, δεν ήταν εκεί και ήταν, πώς το λένε, δικαιολογημένα πόντες και ψήφισαν, είπε ότι όσοι λείπουν σε επίσημες κοινοβουλευτικές αποστολές, mm-hmm, απέστειλαν την ψήφο τους με fax και θα προσμετρηθεί. Λέω, μπράβο παιδιά, να δημιουργούμε θέσεις στη Βουλή, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος θα ασχολείται με το fax. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας για το fax. Φτιάχνουμε το fax, βάζουμε χαρτί στο fax, βγάζουμε χαρτί από το fax, μαζάμε τα χαρτιά, το τακτοποιούμε. Θα έλεγε κάποιος ότι υπάρχει ένας επαρκής αριθμός υπαλλήλων της Βουλής, ώστε κάποιος ασχολείται με το fax. Δηλαδή δεν είναι υποστελεχωμένη η Βουλή. Σε καμία περίπτωση. Για να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να φροντίζει να είναι με φαξόχαρτο φορτωμένο το fax machine. Αλλά αφού με φτάνει εδώ. Σε φτάνω, ναι, χωρίς να προχωρήσω. Σε συγκλονιστικές λεπτομέρειες. Όχι, να προχωρήσεις. Όχι, δεν θα προχωρήσω. Όχι, θα σε πιέσω, όχι, για να προχωρήσεις. Πίεσέ μου όσο θες. Θα πω ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι της Βουλής, ναι, δεν βρίσκονται καν στη Βουλή. Εδώ δεν βρίσκονται βουλευτές. Yeah. Θα είναι υπάλληλοι. Μπράβο, συγγνώμη τώρα. Έλατε. Άμα δεν είναι το καλό παράδειγμα βουλευτής, θα πάει ο υπάλληλος. Δηλαδή ο βουλευτής με τα 6.000 που παίρνει μίνιμουμ. Okay, είπα, 6 μίνιμουμ. Έτσι να τα λέμε αυτά. Το πάγιο. Τα 6.000 θα πάει ο υπάλληλος τώρα που παίρνει. Καλά, δεν παίρνει και 700, παίρνει 1.500, αλλά θα πάει ο υπάλληλος, γιατί να πάει. Είναι σαν να πηγαίνει πότε αφεντικό στη δουλειά και να μην ζητάει ποτέ και λογαριασμό από τον υπάλληλο γιατί δεν πήγε. Δηλαδή είναι μια χαλαρή κατάσταση. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα από αυτό και τα λοιπά. Λες, δεν θα πάω κι εγώ μια μέρα. Αφού δεν ασχολείται ο αφεντικός. Ναι. Όμορφα πράγματα γενικώς. Mm. Αυτό έχω να πω. Εντάξει. Όμορφα πράγματα, ωραία πράγματα. Πρέπει να πω σε όλη αυτή τη σάγκα ότι επειδή συνέβη κάτι που αφορά έναν άνθρωπο που γνωρίζουμε, θέλω να το αναφέρω, φεύγουμε, ναι, τώρα από τα της Βουλής, ναι, έγινε το εξής. Και πείτε τώρα, α, θα πάμε Γιώργο Πετρίδη, ναι, θα πάμε για φινάλη τρίτης περίοδου, θα το πω αμέσως μετά. Ράστα Βέχτα ΑΕΚ, τρίτη περίοδος, Γιώργος Πετρίδης, κοντά στο 20 είμαστε. Γιώργο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα κύριε. Καλώς. Έπεσε διαφορά, η αλήθεια είναι. Ενώ στα μέσα της τρίτης περίοδου δώσε αρκετά δικαιώματα για τη γερμανική ομάδα, βάλε και τον κόσμο της, την εξίσωση Ράζα Βέχτα. Μείωσε διαφορά μέχρι το πλήν 14. Τώρα είμαστε στο 18 για την ΑΕΚ, 49-67, με ένα λεπτό να απομένει κατά το τέλος της τρίτης περίοδου. Τσάλμερς, Γιαννόπουλος, αυτοί οι δύο βοήθησαν με την απόδοσή τους στην τρίτη περίοδο, βοήθησαν τους συμπαίκτες που θα ξυπνήσουν, Γιαννόπουλος για τρεις, πήγε και βήκε, άτυχος ο Δόχας Γιαννόπουλος, 45 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Η ΑΕΚ διατηρεί μια διαφορά, κοντά στους 20 πόντους, Παστούρια. Παστούρια με τον Τσάλμερς, καλή άμυνα από τον Αμερικανό Γκάρτ, δεν μπορεί όμως να κλέψει την μπάλα, 7 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης της Ράστα Φέστα, ο Γιάνγκ, θα την κλέψει την μπάλα τώρα ο Σλότερ, μια καλή άμυνα μετά από ώρα για την ΑΕΚ αυτό το δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ τώρα έχει 17 δευτερόλεπτα από τα 20 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Είναι στο σύν 18
κρατάει στα χέρια της τη νίκη που θα της χαρίσει την πρόκληση στην επόμενη φάση και θα τη βάλει και στον κόλπο για τη δεύτερη θέση του ομίλου. Τσάλμερς, στο Γιαννόπουλο, 3 δευτερόλεπτα για το όλες επίδυσης. Γιαννόπουλος, η μπάλα βρίσκει στα πόδια του Παστούρια. Άρα λοιπόν μένει στην κατοχή της ΑΕΚ που θα έχει 5 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για να εκδηλώσει αυτή την επίθεση στο τέλος της τρίτης περιόδου και να στείλει πάλι διαφορά πάνω από τους 20 ποντούς ή τους 20. Τσάλμερς θα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή. Ο Τσάλμερς με 7 πόντους. Θα δώσει στον Σλότερ, αυτό στον Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλος για 3, άστοιχος ο Γιαννόπουλος και άστοχος. Ενώ ήταν κασίδι με καλές προϋποθέσεις, ασόξησε σε δεύτερο διαδοχικό τρίποντο ο Χαριανόπουλος. Άρα λοιπόν το σκορ παραμένει ως έχει 49-67 στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Στους 18, εντάξει, δεν είναι και άσχημα. Χαλάρα, μια χαρά. Μια χαρά. Το βαστάει. Μια χαρά. Για πες λοιπόν, ναι. Εσύ συγγνώμη που λες, συγγνώμη που θα σας στεναχωρήσω, αλλά βασικός μισθός υπαλλήλου Βουλής 1800, όχι. Η απάντηση είναι ξερά όχι. Παρότι λες εσύ ξέρω εγώ και ξέρω. Όχι. Δεν είναι ο βασικός μισθός υπαλλήλου Βουλής 1800. Είναι χαμηλότερος. Κοντά στα 1500 δεν είναι ο μισθός. Ξέρω ότι είναι αρκετά κάτω. Είναι κοντά στα 1000, ίσως λίγο παραπάνω από τα 1000. Μήπως όμως έχουν τίποτα επιδόματα που τον ανεβάζουν και είναι επιδόματα που τα παίρνουν όλοι. Δηλαδή μήπως είναι 1000 και έχουν... Δεν μπορώ να το πω αυτό. Μπορώ ίσως να επανέλθω στο θέμα. Ωραία. Αλλά δεν είναι 1800. Δηλαδή μίλαμε 1800 γιατί δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να σου πω. Λέω μήπως είναι με επιδόματα. Κατάλαβα, τύπου, ρε, παιδί μου, ξέρω εγώ. Αλλαγή χαρτιού στην τουαλέτα. Ναι. Ξέρω 100 ευρώ. Καλά είναι. Άναμα συσκευής για γαλλικό καφέ. 100 ευρώ. Ναι. Μπορεί να έχει τέτοια επιδόματα. Θυμίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που ξέρουν πολύ καλά και το έχουμε ξανασυζητήσει, ο οποίος κατά βάση φέρνει τα νερά όταν μιλάνε, έτσι. Ναι. Και είναι νομίζω η βασική του δουλειά αυτή. Δεν θα παίρνει αυτός και βαρέα ανθυγινά και βραδινά όταν έχουν νυχτερινές. Για τενοντίτιδες, θέματα στον καρπό. Βέβαια. Και τέτοια. Βέβαια. Ναι, λογικά ναι, ρώτα σε μένα. Εγώ δερματικές παθήσεις, αυτά μπορεί να έχει προκαλέσει το τέτοιο, δεν μπορεί να έχει πάρει κάποια έξτρα. Βέβαια. Συμβαίνουν αυτά. Θα έπρεπε. Λοιπόν, επειδή είμαστε μια περίεργη περίοδο που ψαχνόμαστε και ακόμα ψάχνεται, θα έλεγα, η παγκόσμια νομική κοινότητα, να το πω έτσι, και οι κυβερνήσεις για το τι ακριβώς μπορεί ή πρέπει να γίνει με τις αναρτήσεις στα social media. Ναι. Δηλαδή που κοιτάμε, που παρεμβαίνουμε, τι κάνουμε, τι μπορεί να πάει νομικά, τι δεν μπορεί να πάει νομικά. Εδώ επίσης, εμείς που είμαστε ούτως ή άλλως ένας γάμος του κουτρούλι ως χώρα, είμαστε, ξέρεις, ακόμη πιο μακριά από αυτό το πράγμα, στο να το οργανώσουμε, ξέρεις, οτιδήποτε που να θυμίζει κάτι που έχει κανόνες. Και σταματάω εδώ, θα την πω την ιστορία που θέλω να πω, αλλά επειδή έχει πάει 10:30, πρέπει να διακόψουμε, κυρίες και κύριοι. Μα μας αφήνει σε αγωνία. Μα τι να κάνουμε, να την πω τότε, θέλει άλλα 2-3 λεπτά. Θα χάσουμε το δελτίο. Δηλαδή ξεκινάς τα παρακαλακτικά και ξαφνικά έχει πάει τηλέφωνο και φεύγει. Όχι, μείνετε μαζί μας. Πώς θα μείνετε μαζί μας. Μείνετε μαζί μας. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 94,6. Από την εκπομπή Fight Club θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 με Μέγα Κυριάκο Σταθερόπουλο. Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιάννη Σταυρόπουλο στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως το σταθμό και κατ' επέκταση την εκπομπή με τους εξής τρόπους. Από το κινητό σας τηλέφωνο γράφετε super, αφήνετε ένα διάστημα. Το μήνυμά σας αποστολή στο 1919 0,31 του ευρώ η χρέωση. Ιντερνετικά sportfm.gr. Πηγαίνετε παραπάνω στην κεντρική σελίδα, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player για να ακούτε και μαζί του μια φόρμα μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr τα email σας. Fightclub2.0 στο Facebook και την επίσημη σελίδα της εκπομπής. Το ίδιο ακριβώς στο YouTube για να βρείτε το επίσημο κανάλι της εκπομπής. Το οποίο επίσημο κανάλι της εκπομπής από χθες το βράδυ, από χθες στις 8, όπως και κάθε Τρίτη στις 8, έχει ανέβει το καινούριο επεισόδιο. Το φρέσκο εβδομαδιαίο επεισόδιο του Fight Club, 13ο στη σειρά. Για το οποίο, σόι σας. Το οποίο ασχολείται με το σόι σας, με το σόι μας, με όλα τα σόγια ουσιαστικά. Διότι όταν η γενική κουβέντα είναι για σόγια, όπως καταλαβαίνετε, πολλά από τα πράγματα μας πιάνουν όλους. Είναι μια εκπομπή πραγματικά που δεν θα αφήσει ασυγκίνητο κανένα. Σε κάθε τι θα θυμίσει κάτι, σε καθένα θα θυμίσει κάτι.
Το που είδα από τα... Έχει αρκετά σχόλια από κάτω το βίντεο και πολλές και ωραίες ιστορίες, γιατί όλοι έχουν κάτι να θυμηθούν από, από σόγια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, FightLab2.0 επίσης σε Google Play Store ή App Store, εφόσον θέλετε να κατεβάσετε το application της εκπομπής, αν μας έχετε στο κινητό σας, δωρεάν εννοείται, χωρίς διαφημίσεις κτλ. FightLab2001 για τους μικρούς instagramικούς μας φίλους, όλο μαζί, FightLab2001, μία λέξη. Αυτά νομίζω. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης. Και να συνεχίσω τώρα την ιστορία που έλεγα πριν. Επιτέλους. Επιτέλους, ναι. Μας άφησες με τρομερή αγωνία. Έλεγα λοιπόν. Previously on Fight Club. Λοιπόν. Έλεγα λοιπόν ότι. Α, τώρα που ένα Αμερικάνικο θύμισε μου να σου πω κάτι μετά. Γιατί ασθένειες με χτυπάνε μία-μία. Χαοτικός. Αμέσως. Πάσε πέρα στο άλλο. Χαοτικός. Μια Κώστα μου, χαοτική είναι αυτή η εκπομπή τώρα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε. Θα μου το θυμίσει, θα μου πει τώρα σε ποιον ζήτησε να το θυμίσει. Θα μου το θυμίσει ο Κούλης. Θα μου το θυμίσει ο Κούλης. Σε ποιον ζήτησε να το θυμίσει. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει, ξέρεις, κάποιο σταθερό νομικό πλαίσιο για το τι γίνεται με τις αναρτήσεις στα, στα social media. Καθένας περίπου, ξέρεις, σου κάνει θέλει. Άλλοι τα παίρνουν στο χαβαλέ. Υπάρχουν άνθρωποι που τα παίρνουν στα σοβαρά και έχουν κηρυχθεί και νομικές. Πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά, και μάλιστα νομίζω είναι και η πρώτη καταδίκη. Στη ζωή του καταδικάστηκε ο Κώστας Βαξεφάνης για αναπαραγωγή, ούτε καν για πρωτογενή δημοσίευση, για αναπαραγωγή ενός μιμ. Έτσι. Στην Ελλάδα τώρα αυτό. Καταρχάς, θα θυμίζουμε, Γερόντας Παστίτσιος είναι πιο δημοφιλής ιστορία. Λοιπόν, μέσα σε όλο λοιπόν τον χαμό που γίνεται μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού αυτές τις μέρες, ο ΠΑΟΚ έστειλε επιστολή στην ΕΡΤ με την οποία ζητά την αποπομπή του δημοσιογράφου Γιάννη Σαντορινέου, τον οποίον τον γνωρίζουμε από πολλά χρόνια, βεβαίως, από τότε που ήμασταν στην Ερασπορ, διότι ο Γιάννης Σαντορινέος έγραψε στο Facebook, έγραψε στο Facebook την εξής ανάρτηση. Αν κατάλαβα καλά, η καλύτερη ομάδα της τετραετίας θα είχε υποβιβαστεί δύο φορές. Μία με τον οπλαρχηγό και μία με τον ανιψιό. Το λες και double. Λοιπόν, έγραψε αυτό ο Γιάννης Σαντορινέος. Και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ έστειλε επιστολή στην ΕΡΤ ζητώντας να απολυθεί, λέγοντας ότι αν παραμείνει ο ΠΑΟΚ, θα σημαίνει πως ο πολιτικός προϊστάμενος της δημόσιας τηλεόρασης αποδέχεται και υιοθετεί αυτά που λέει. Stop. Αυτό που λέει, μου κάνει ριφρές, μισό γιατί μου κάνει ριφρές ο εγκέφαλος εδώ. Όχι με το τι θέλει να στείλει ο ΠΑΟΚ να ανάρτηση στο Facebook. Το επιχείρημα ο Θεός να το κάνει, ότι αν παραμείνει ο Σαντορινέος, οποιοδήποτε κάνει μια τέτοιου είδους ανάρτηση, θα σημαίνει πως στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Στον προσωπικό του λογαριασμό. Όχι στη ΣΕΡΤ. Ακριβώς. Έτσι, να το διευκρινίσουμε. Μα γι' αυτό ακριβώς το λέω. Θα σημαίνει ότι ο πολιτικός προϊστάμενος του μέσου που εργάζεται αποδέχεται και υιοθετεί αυτά που λέει. Ναι. Ρε, το έχουμε χάσει τελείως. Εντάξει, μπορεί ο καθένας να δει ό,τι θέλει, Γιάννη μου. Το θέμα είναι τι θα κάνει η κάθε ΕΡΤ. Θα πει ναι, βεβαίως έχετε δίκιο. Όχι προφανώς, αλλά θέλω να σου πω. Ρε εσύ, όπως ξέρεις με τον. Στον ΠΑΟΚ, που το γνωρίζουμε, τα πράγματα έχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Για να φτάσει έστω λοιπόν ο ΠΑΟΚ να στείλει μια επιστολή στην ΕΡΤ για αυτό το θέμα, έχει ενημερωθεί. Δεν ξέρω και πώς να τον πω πια. Ο σύμβουλος. Ποιος? Ο σύμβουλος. Για ποιον αναφέρεσαι? Αφού είδες ότι συμβουλεύει, ο μεγαλομέτοχος. Δεν μπορούμε να το πούμε. Ιβάν Σαββίδης, εν πάση περιπτώσει. Χαχαχαχουχουχου. Λοιπόν, τέτοια πράγματα που αφορούν τη δημόσια εικόνα της ομάδας δεν βγαίνουν χωρίς την έγκρισή του. Okay. Λοιπόν, οπότε λέω ότι άρα και αυτό έχει την έγκρισή του. Άρα θέλω να πω ότι, πέρασε στάδια για να φτάσουμε εδώ. Okay. Και όμως έγινε και το κάνανε. Μήπως αυτές τις μέρες δεν περνάνε όλα από την έγκρισή του, γιατί υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα με τα οποία ασχολείται. Θέλω να πω ότι δεν θα μου κάνει εντύπωση αν πια κάποια πράγματα φεύγουν χωρίς να τα έχει τσεκάρει ο ίδιος. Μπορεί. Μπορεί. Εντάξει. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Α, τέλεια. Ναι. Α, τέλεια. Να δώσουμε και κάτι παραπάνω. Να στείλουμε και κάμια φωτογραφία μας που δεν την έχουν. Εντάξει. Δεν την έχουν γιατί δεν τους ενδιέφερε να την πάρουν. Σωστό. Αν υπήρχε κάτι του ενδιαφέρον στη φωτογραφία, θα την είχαν πάρει. Κατάλαβες τι γίνεται.
Ωχ, Θεέ μου. Ωχ, Θεέ μου, τι άγουμε. Λοιπόν, σου και... θυμίζω και κάτι άλλο, ναι, που... λόγω της Αμερικανιάς, ναι, είδα κάτι με στεναχώρησε πολύ σήμερα, πρέπει να σου πω. Ποιας Αμερικανιάς? Το previous Leon Fight Club. Με αμερικανικό αξάν. Μου θύμιζε κάτι στενάχωρο που είδα σήμερα. Είδα τον αγαπημένο Brian Cranston. Ναι. Το πρωταγωνιστή του Breaking Bad, να πούμε. Ναι, ναι. Σε ένα διαφημιστικό 30 δευτερολέπτων, mm-hmm, γνωστού αναψυκτικού ή ισοτονικού, κάτι μάλλον, ή και κάτι μεταξύ αναψυκτικού και ισοτονικού πρέπει να ήταν, τέλος πάντων, που έβγαζε μια έκδοση 0%, ξέρω εγώ, mm-hmm, ζάχαρη, φαντάζομαι. Λοιπόν, το οποίο ήταν όλο γυρισμένο πάνω στην γνωστότερη σκηνή της Λάμψης. Ναι. Εκεί που με την πόρτα, ναι, τσεκουρί. Ναι. Ναι. Και ήτανε απίστευτα θλιβερό. Ο Κράνστον τι έκανε εκεί? Το Τζακ Νίκολσον. Γιατί δεν έκανε κάτι του Breaking Bad, ας πούμε, στο... Δεν ξέρω. Έκανε τον Τζακ Νίκολσον και έλεγε ατάκες για τον αναψυκτή. Ήτανε... Είναι... Όχι, ήτανε. Είναι. Είναι θλιβερό. Ναι. Αλήθεια. Έχουμε δει καταπληκτικές διαφημίσεις. Δεν ξέρω γιατί τους φάνηκε, ας πούμε, καλή αυτή η ιδέα. Τα σχόλια κάτω, αν μπει στο βίντεο στο YouTube, είναι αποθεωτικά. Δηλαδή είναι πραγματικά, ναι, να τραβάς τα μαλλιά σου, ας πούμε. Από, ναι, Αμερικανούς, φαντάζομαι. Ναι. Ναι. Έχει, ξέρω εγώ, 16.000 like και, ξέρω, 35 dislike. Ναι. Ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι, δηλαδή, είναι... Όταν λένε θλιβερό, είναι το βλέπεις και δεν το πιστεύεις πραγματικά ότι το γυρίσανε. Εντάξει, εγώ σου έχω ξαναπεί την ιστορία. Κάτι το οποίο θεωρώ ακόμη πιο θλιβερό. Θυμάστε και θυμάστε, κυρίες και κύριοι, την ταινία Easy Rider, ο ξένος καβαλάρης, έτσι, με τον Peter Fonda, ναι, και με τον Dennis Hopper. Ναι, βέβαια. Θυμάστε λίγο πολύ ότι ήταν δύο τύποι με τις μηχανές, τέλος πάντων, οι οποίοι. Τις τσόπερ, για να είμαστε ακριβείς. Τσόπερ, ναι, οι οποίοι σκοτώθηκαν στο τέλος από τους αστυνομικούς που, εν πάση περιπτώσει, δεν τους πολύ γουστάρανε, να το πω και έτσι. Ο Ντένις Χόπερ κάποια στιγμή, λοιπόν, μακαρίτης κι αυτός, όπως και ο Πίτερ Φόντα. Συνεχίζει το καλό κλίμα από το βίντεο, βλέπω, χαίρομαι. Ναι. Γυρίζει μια διαφήμιση για γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία δραστηριοποιείται και στην Αμερική και στην Ελλάδα, στην οποία πηγαίνει με την αμαξάρα του στο highway, πετυχαίνει τσοπερά μπροστά, σαν να είναι ο ίδιος, έτσι, ο ίδιος ο Ντένις Χόπερ νέος. Και γυρίζει και τον κοιτάζει απαξιωτικά, τύπου ότι εγώ είμαι στην κουρσάρα τώρα και εντάξει τώρα, μπορεί και εσείς μετά τέτοια τώρα, άλλες εποχές. Ήταν σαν ξεπούλησε όλη την ιστορία και όλο το παρελθόν, και κατά ψέματα τώρα, από αυτήν την ταινία μπήκε στον, ναι, χάρτη ο Ντένις Χόπερ. Και ήταν και μια ταινία με διάφορα μηνύματα για την εποχή που βγήκε και, ξέρεις, με ό,τι είχε να κάνει με την εναντίωση στην αστυνομική βία. Είχε πολλά πράγματα τότε, τα οποία αφορούσαν περισσότερο τους Αμερικανούς, βέβαια, στην εποχή που βγήκε, ξανά, ναι, λέω, η ταινία. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν να ξεπουλάς το παρελθόν σου, ξέρεις, για ένα καλό, ας πούμε, τσεκ που θα σου κόψει η εταιρεία για να διαφημίσει το προϊόν της. Δεν μπορείς να χλεβάζεις ουσιαστικά τα νιάτα σου και αυτό που σε έκανε διάσημο και αυτό το οποίο σημάδεψε μια γενιά ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Γιατί το Easy Rider, ο ξένος καβαλάρης, σημάδεψε πολλούς ανθρώπους. Είναι. Ήταν από τις ταινίες οι οποίες ταυτίστηκε κόσμος. Δεν ήταν απλά μια ταινία περνάει η ώρα, δεν ήταν, ξέρεις, popcorn και αναψυκτικό στο σινεμά. Κρίμα. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Όχι απλά κρίμα. Ναι. Πολύ κρίμα. Ναι, θα πάμε στο Γιώργο Πετρίδη, γιατί βλέπω ότι. Τι, το κάνουμε ντέρμπι. Πάμε να το κάνουμε ντέρμπι και θέλει 2,5 λεπτά. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε μέχρι το τέλος το ματσέλα, Γιώργο. Τι γίνεται, τι έχει γίνει. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Η ΑΕΚ έχει βραχυκλώσει επιθετικά και έχει δώσει το δικαίωμα στη Λέστα. Θα ήθελα να φτιάξει στου 8, 67, 75, 2 και 31 η Γερμανία και την μπάλα δική του. Ο Φαστούρια με τον Τσάλμερ μπροστά του. Παστούρια, το σάρι για τρεις πάνω στην άμυνα του Γιάνκοβιτς, θα στοχίσει. Μακρινό rebound επιθετικό από τον Γιάν. Αδράνησε το Γιάνκοβιτς και αυτός ο Γιάνκοβιτς θα κλέψει την μπάλα, θα κερδίσει το φάουλ και έχω τον εντύπωση ότι είναι και αθλητικό, γιατί έφυγε στον εμβιασμό ο Γιάνκοβιτς και δεν πήγε ο αντίπαλος του την μπάλα. Έκοψε τον Γιάνκοβιτς. Πάνω το δούμε τώρα στη γραμματεία της διαιτητές. Δεν έχει πάει νομίζω στην μπάλα, έχει πάει ο Wayne Wright, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, να κόψει τον Γιάνκοβιτς που έφυγε στον εφηδιασμό. Συνήθως αυτά δίνονται ως αντιαθλητικά. Εντάξει, θα το δούμε βέβαια. 2 και 18, εδώ είναι μια ανάσα για την ΑΕΚ.
ειδικά εάν χρεωθεί με αντιαθλητικό φάουλ ο παίκτης της Ράστα Φέχτα. Η Άκη θα έχει δύο βολές με τον Βλάντο Γιάνκοβιτς και την μπάλα δική της. 67-75 η Άκη έχει σημειώσει μόλις 8 πόντους σε σχεδόν 8 αγωνιστικά λεπτά το 4ο δεκάλεπτο, την ώρα που οι Γερμανοί έχουν 18 σε αυτό το διάστημα. Τα λένε και οι δύο διαιτητές. 67-75 και να γράμμα με πρώτο σκόρερ είναι ο Γιάνκοβιτς με 13, 12 ο Ζήσης, 9 ο Γιαννόπουλος, 8 ο Χρυσκόπουλος, 7 Ρέι Τσάλμερς και Γκραντ. Για τη Ράστα Φέχτα τη μεγαλύτερη ζημιά στην άκρη έχει προκαλέσει ο Σίμψον, που έχει 26 πόντους και 3 rebound. Γιάνκοβιτς θα εκτελέσει τις δύο βολές σε αντιαθλητικό φάουλ και θα πάει και μετά μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Θα παραμείνει στην κατοχή της ΑΕΚ. Ένα πολύ ωραίο δώρο σε αυτό το, σε αυτήν την κρίσιμη καμπή του αγώνα για την ΑΕΚ. 2 και 18 για το φινάλε. Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς έχει στη πρώτη γραμμή. Έχει σήμερα 5 στις 5. Και η ΑΕΚ 14 στις 19. Συνολικά. Ο Βλάντο θα εκτελέσει τις βολές. Έτοιμος για την πρώτη. Ο Γιάνκοβιτς τους βοήθησε αρκετά με λίγη δόση τύχης, με αρκετή δόση τύχης εδώ θα στοιχεί στην πρώτη βολή. 67-76 από τον Γιάνκοβιτς στους 14. Επίσης 3 ασίστ, 2 κρυψίματα και 2 rebound. Άστοχος δεύτερη, κακή βολή, δεύτερη. Μία στις 2 για τον Βλάντο Γιάνκοβιτς. 14 θεωρώντας έδειξε τη ΣΑΕΚ. Η μπάλα θα την επαναφέρει στους άμυνες από τα 8 μέτρα. Τον Χρυσκόπουλο. Και ενώ πιέζουν οι Γερμανοί τον Χρυσκόπουλο. Γενικότερα αυτή η πίεση που άσκησαν δυσκόλυψε πάρα πολύ την ζωή της ΑΕΚ. Τσάλμερς για 3. Θα στοχίσει. Ο Σλότερ θα πάρει το πιστικό λοιπόν. Θα σπρώξει την μπάλα στον Γιάνκοβιτς. Ακόμα μια ανάσα για την ΑΕΚ. Καλά πρέπει να βάλει και ένα καλάθι. Ο Ζήσης τον Σλότερ πώς θα καρφώσει. Αυτοκρατορικά 67-78 εδώ ο Νίκος Ζήσης με την εμπειρία του και την ποιότητα του διάβασε τη φάση, είναι το κενό διάδρομο, πάσα στο Σλότερ, δεν είχε αντιπάλει μπροστά του Αμερικανός και κάρφωσε για το συν 11 της ΑΕΚ. Γιάνκ με τον Σλότερ, το τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης. Ο Γιάνκ καλή άμυνα από τον Σλότερ, η μπάλα στα χέρια του Σίμψον, θα το έχει πάρει πάνω του, δεύτερο μήκρονο θα πετάξει μπάλα με αριστερό λέφα, στο χίστη, ο Τσάλμερς κατεβάζει το rebound. Η ΑΕΚ αγκαλιάζει σε αυτό το χρονικό σημείο ότι η νίκη, ειδικά αν εστοχίσει και σε αυτή την επίθεση, νομίζω ότι δεν μπορεί να χάσει αυτό το μάτι. Ζήσεις με τον Σίμψον. Ζήσεις 7 δευτερόλεπτα για το όλος επίθεση ΑΕΚ. Ζήσεις. Πασάρι στον Τσάλμερ. Από τη τελική γραμμή. Λάθος από τον Σλότερ. Κακή πάσα στον Χρυσικόπουλο. Η ΑΕΚ εξάντρισε και εδώ την επίθεση της, αλλά δεν έκανε σουτ. Από το λάθος του Σλότερ. Παραμένει λοιπόν αυτό το 67-78 με 69 δευτερόλεπτα να μπαίνουν για το φινάλι της αναμέτρησης. Όπως όλα δείχνουν, η ΑΕΚ θα πάρει την νίκη, θα πάρει και την πρόκληση για τα knockout. Περιμένει να δει τι θα γίνει στο παιχνίδι της Κάπολης Ουσαλή με την Μπούλος που από ό,τι τηλεφωνεί στο 94-91. Εάν νικήσει η Κάπολ, η ΑΕΚ θα ανέβει στη δεύτερη θέση και θα κρατάει και στα χέρια της αυτή τη θέση. Το πλεονέκτημα που θα δώσει και το πλεονέκτημα έδρας για τον πρώτο γύρο των play-off. Θα πανηγυρίσει την πρώτη νίκη μετά από 3 ήττες στο θεσμό. Θα πάει στο 8-5. Από ό,τι βλέπω τώρα το Χάπολ Ιερουσαλήμ Μπούρος είναι στο 96-91 με 3 δευτερόλεπτα να απομένουν. Άρα λοιπόν δεν θα αλλάξει κάτι εκεί. Θα έρθει το δώρο και από το Ισραήλ. Θα έρθει το δώρο και από το Ισραήλ για την Ένωση. Νομίζω όμως ότι τον Ηλία Παθοδρού και τους συνεργάτες θα πρέπει να τους προβληματίσει η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Και ενώ στο πρώτο μέρος οι παίκτες το έπιασαν υψηλά επίπεδα απόδοσης, κυριάρχησαν σε όλους τους τομείς, πλέον έχει γυρίσει και ο τομέας στο rebound. Η Ράστα Φέχτα έχει 32 έναντι 29 της ΑΕΚ. Στο πρώτο μέρος αναφέρω χαρακτηριστικά ότι έχει 16 rebound έναντι 11 της Ράστα. Επίσης και τα λάθη έπαιξαν τον ρόλο τους. Η ΑΕΚ έχει κάνει 9 το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, επιστρέφουν και μετά στο παρκέ. Ο Wainwright θα επαναφέρει την μπάλα εδώ μπροστά μας από τα 8 μέτρα
14 δευτερόλεπτα για τη γερμανική ομάδα. Η ΑΕΚ είναι στο συν 11. Wayne Wright επαναφέρει. Θα δώσει κάτω από το καλά φάουλ του Ζήση. Ο Ζήσης είδε ότι είχε mismatch με τον Μέρφυ, θα του κάνει το φάουλ. Εδώ δεν έγιναν σωστά οι αλλαγές στα screen, μετά τα screen. Βρέθηκε ο Ζήσης με αντίπαλο ψηλό. Κάτω από την ρακέτα της ΑΕΚ. Ο Ζήσης έκανε το φάουλ. Δύο βολές για τον Μέρφυ. Και ευκαιρία για δεύτερους πόντους για τη Ράστα Φέχα, και ενώ κύλησαν μόλις 2 δευτερόλεπτα. Άσχετος την πρώτη βολή όμως ο Μέρφυ. Παραμένει αυτό το 77-78. Έτοιμος ο Μέρφυ για τη δεύτερη βολή. Ακούτε και τους 150 περίπου φίλους ΑΕΚ που θέλουν το κύπελο το ευρωπαϊκό από την ομάδα του Λιάπα Θεοδόρου. Μια στιγμή από το Μέρφυ 68-78. Το Λιόπουλο στο παρκέ για την καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Πάει στο πάγκο ο Σλότερ. Πέτρις Γκάρντι, ΑΕΚ, Ζήση, Τσάλμερς, το Λιόπουλο. Το 4 Γιάνκοβιτς, το 5 ο Φυσικόπουλος. Το Λιόπουλος βρίσκει τον Ζήση. Καιρό καθυστέρησε λίγο στην επαναφορά. Τελικά έδωσε στον Ζήση. Το Λιόπουλος ξανά στον Ζήση. Αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους. Περνάνε το κέντρο του γηπέδου. Θα αποφύγουν την παράβαση, θα αποφύγουν και το λάθος. Το Λιόπουλος. Και να μπήκαμε στο τελευταίο της αναμέτρησης. Ζήσης. Τσάλμερς, 4 δευτερόλεπτα. 2 τώρα ο Χρυσικόπουλος με λέει up, θα κερδίσει το φάουλ. Ας όχι το λέει up, έχει δεχτεί ένα χασούκι νομίζω στο πρόσωπο. Ο Χρυσικόπουλος έχει πέσει κάτω στο παρκέ, κρατάει το πρόσωπό του. Ο Χρυσικόπουλος έχει πάει από πάνω του Γιάνκοβιτς. Φωνάει αρκετά ο Χρυσικόπουλος σε αυτή τη φάση με τον Μέρφυ, ο οποίος άτσαλα χτύπησε τον Έλληνα forward. 68-78, 43 τρίλα και 8 δέκατα. ΙΑΕΚ έκανε σήμερα μια εμφάνιση εξαιρετική, όπως είπαμε πριν, για 17-18 λεπτά. Βραχυκύκλωση, είχε κάποια κενά διαστήματα, μεγάλα κενά διαστήματα, δεύτερο ημίχρονο. Έκανε πολλά λάθη στην επίθεση, σαλάρωσε και αμυντικά και έδωσε το δικαίωμα στη Ράστα να ελπίζει αφού πλησιάζει και έρθει διαφορά κάτω από τους 10. Αλλά την κρίσιμη στιγμή η εμπειρία, η ποιότητα, αν θέλετε, κάποιον παθόν της ΣΑΕΚ, κάποιον μόνος ΣΑΕΚ, έκανε τη διαφορά, την ειδοποιώ διαφορά σε αυτό το μάτς. 68-80 από τον Χρυσικόπουλο, το συν 12 η ΑΕΚ. Αλλαγές από τον Ηλία Παρθοδόρου για την άμυνα. Ο Σίμψον, Σίμψον με τον Σλότερ μπροστά του, θα περάσει με lay-up, θα αφήσει πάρα πολλά της ΑΕΚ, θα μειώσει. 70-80. Ξανά οι αλλαγές αυτές. Αλλαγές handball από τον Λιάπα Θεοδόρου. Ο Ζήσης περνάει και πάλι στο μαρκές θέση του Σλότερ. 33 και 6 απομένουν. Δεν μπορεί να χαθεί αυτό το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Και όπως όλα δείχνουν, η ΑΕΚ με αυτό το διπλό θα φέρει την κατήχηση της 30ης θέση, καθώς η τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την αδιάφορη Ανβίλ και με νίκη με το όρος γύρος αγώνα στην τελευταία αγωνιστική που πάσε ο Μίλου Τσεπεζίκ θα πάρει το δεύτερο σύριο πίσω από την Χάμπολ Ιερουσαλήμ και τουλάχιστον θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στον πρώτο γύρο των νοκάου. Δύο βολές τώρα για τον Τσάλμερ, θα μάθει να το χρονόμετρο οι Γερμανοί. 70-80. Τρογγυλό σκορ, δύο βολές για τον Τσάλμερ. Με 14,9 να απομένουν. Ο Τσάλμερ αστοχή την πρώτη βολή. Νομίζω βέβαια ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ και ο Λες Παπαδόρου δεν πρέπει να έχει κανένα παράπονο σήμερα από τον Τσάλμερ. Πραγματοποιεί την καλύτερη του εμφάνιση με τη Φανατσάκ. Στα πόντους 4 ασίστ, γεμάτα και 3 ακουσίματα, 3 rebound. Και γενικότερα έδινε μια ηρεμία όταν ήταν στο παρκέ. 70-81, μία στις 2 από τον Αμερικανό. Φαστούρια, θα εκδηλώσει η Ρέστα Φέχτα. Και από Μπούργος στην Πιτσπούργος, την άλλη εβδομάδα η γερμανική ομάδα. Σίμψον, Γουέιν Ράιτ για 3. Θα στοχίσει και κάπως έτσι ολοκληρώνει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ειδικά στο πρωτομήχρονο, επικρατεί 81-70 της Ρέστα Φέχτα εδώ στη Γερμανία.
πάει στο 8-5, επιστρέφει τις νίκες μετά από 3 συνεχόμενες ήττες και κάνει ένα τεράστιο βήμα για την εξασφάλιση της δεύτερης θέσης στο δεύτερο όμιλο του Basketball Champions League. Σίγουρα όμως νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματίσει ο Λέα Ποδοδόρου η εικόνα της ομάδας του στο δεύτερο μήχρονο. Ο Ριπέι, Γιάνκοβιτς με 14 πόντους, ο Ζήσης είχε 12, ο Χρυσκόπουλος 10. Νομίζω ότι οι ακριβώς πρέπει να συμπεριλάβουμε και τον Τσάρμερς, όπως είπαμε και πριν, ο οποίος είχε 8 πόντους, 9 ο Γιαννόπουλος, 7 ο Ρέι, 6 ο Δολιόπουλος, 5 ο Ματσούλης, 7 και ο Γκραντ επίσης, 2 ο Σλότερ και ένα πόντο ο Μαυροειδής. Από την άλλη, για την άρθρα 29, σταμάτησε ο Σίμψον. 81 ΑΕΚ, 70 Ράσα Βέκτα εδώ στη Γερμανία. Ένα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, ένα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, με το οποίο εξασφαλίζει την πρόκλησή της στην επόμενη φάση του Basketball Champions League. Αυτά, κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Μόνο το Σχάπερ Ιερουσαλήμ το κέρδισε το παιχνίδι και θα πάει στο 13. Εντάξει, δεν αφορά αυτό την ΑΕΚ, δεν αφορά η πρώτη θέση, την αφορά όμως η δεύτερη. Η Μπαντήρμα είναι στο 7-6. Η Σαν Παμπλο Μπούργος, η Μεραφλόρες νομίζω είναι αυτή που την κέρδισε η Σχάπερ Ιερουσαλήμ στο 7-6 και η ΑΕΚ στο 8-5 πλέον. Λοιπόν, οπότε όπως είπε ο Γιώργος, με νίκη επί της αδιάφορη Σανβίλη, η οποία είναι στο 5-8 ούτως ή άλλως, δηλαδή έχει κλείσει πια η τετράδα, μπορεί να χτυπήσει μέχρι και δεύτερη θέση και να έχει το πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση. Οπότε στόχος επετεύχθη, με λίγα λόγια, για την ΑΕΚ. Έχουμε διάφορα τελικά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. City United, να πούμε, παραμένει το 0-1 στο 56ο λεπτό. Θα τα δούμε συνοπτικά λίγο όταν επιστρέψουμε όλα αυτά. Διότι η Λέβαια που έχει κάνει το 0-2, να πούμε. Σωστά, σωστά. 0-2. Οπότε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και εδώ είμαστε. Εντάξει, από κομματάρα σε κομματάρα. Καλά, εντάξει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέτα πορτέ, πρέτα πορτέ. Από όλα αυτού του τύπου τα τραγούδια, όποτε έχω τέτοιο ρυθμό μουσικής, στο κεφάλι μου έρχεται ο μεγάλος Snow. Κατευθείαν. Κατευθείαν, ρε παιδί μου. Συνοδεύονται από τη φάτσα του. Ναι. Τόσο πολύ μου είχε εντυπωθεί. Τόσο πολύ μου είχε εντυπωθεί. Κούλιστο πιάσε το μήνυμα. Για τώρα, ένα αποθεώνει εδώ, άλλο λέει σεξιστικό τραγούδι. Ναι, μωρέ, εντάξει. Αυτό ακούμε σεξι... Άκου, τι ακούμε, ρε. Τι ακούμε, τι ακούμε, ρε, με τους κορεκτήλες, ρε. Τι αρρώστια, ρε, είναι αυτή, αλήθεια, ρε. Τι είχε πιάσει τον κόσμο, ρε, Σκώστα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, όχι, ρε κούλι, εντάξει, δεν λέω συζήτηση. Είναι αρρώστια, ρε. Είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Είναι αρρώστια. Είναι. Αν πείτε μια που είναι για τη μοδό, είναι η κεφαλική εκτροπή. Για να χρησιμοποιήσω μια λέξη μοδό. Και δεν είναι το κεφαλική λέξη μοδό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Διάβασα, σκέφτηκε η διακοπή του πρωταθλήματος ο πρωθυπουργός, λέει. Ναι, το διάβασα κι εγώ. Γι' αυτό σου λέω, ας κάνουμε μέσα εβδομάδα αγωνιστικές, όσο προλαβαίνουμε. Γιατί ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Αν λέμε τώρα, θυμάσαι εκείνη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη που θα μπορούσαμε να κάνει ωραιότατες αγωνιστικές και δεν κάναμε και πού το τώρα. Να χορτάσουμε μπαλίτσα. Έτσι είναι. Τώρα τι τα θέλαμε, πήγα να κάνουμε ένα πρωτάθλημα play-off να βγαίνει και ο πρωταθλητής. Δεν θα τα καταφέρουμε. Δεν θα τα καταφέρουμε. Ας έχουμε ελπίδα. Έτσι που πάει δουλειά, εντάξει. Ας έχουμε ελπίδα. Εντάξει. Έχουμε ελπίδα πια, αλλά με τους ρυθμούς, Κώστα, που πηγαίνει δουλειά, δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Όπως επίσης, δεν έχω καταλάβει επίσης για ποιο λόγο μέσα σε όλο τον αχτάρμα, λέει, α, λέει, σαν να μην έφτανε όλα αυτά, λέει, παίζει και ο Ολυμπιακός με την Ξάνθη το Σάββατο. Ναι, παίζει ο Ολυμπιακός με την Ξάνθη στο Καραϊσκάκης. Ναι. Τι. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Ξάνθη, ωραία, ναι. Δεν θα χειρότερο να παίζει ο Πάοκ με την Ξάνθη. Πολύ. Ή Ξάνθη με τον Πάο. Αυτό μάλιστα, ναι. Αυτό μα το λέγαμε. Παίζει και Πάο Ξάνθη. Ναι, okay, αυτό θα το καταλάβαινα. Ότι παίζει Ολυμπιακός Ξάνθη. Τι ακριβώς έγινε. Να παίζει επίσης Ξάνθη Ολυμπιακός και να υπήρχε μια συζήτηση να πάνε, ας πούμε, και 1500 ξέρω, φίλοι του Ολυμπιακού στην Ξάνθη, να πω, ξέρεις, μήπως να έχουμε μια αρχή κουβέντας, ναι, εδώ για κάτι που μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο. Ότι παίζει Ολυμπιακός Ξάνθη, τι. Θα υπάρχει γκρίνια και μουρμούρα και αποδοκιμασία και τέτοια, φαντάζομαι. Ναι. Αν είχαν χιούμορ πάντως, Κώστα, αν έχουν χιούμορ και για να πέσει, ξέρεις, η σπίθα που θα το κάνει μπουρλότο είναι να σκοράρει Ξάνθη γκολ. Να τσιπαγκόνει, να σκοράρει Ξάνθη. Ωραία. Λοιπόν,
και να σηκώσει φανέλα ο παίχτης και είναι η φανέλα του ΠΑΟΚ από κάτω. Mm-hmm. Τώρα γιατί λες τέτοια πράγματα, γιατί δυναμητίζεις. Μπουρλότο. Γιατί δυναμητίζεις. Λέω μπουρλότο. Γιατί έτσι, γιατί να ένας τρόπος να γίνει μπουρλότο. Να σηκώσει και να έχει φανέλα του Ολυμπιακού από κάτω, ακόμα καλύτερο. Και να γίνει το σύστριγκλο μετά. Πολύ καλύτερο, πραγματικά. Τώρα, μια και μιλάμε για γκολ πάντως, λοιπόν, ο Γιάννης Δημητρίλος πρέπει να πω ότι έγραψε το κόντρα, δεν ξέρω πώς του ήρθε η έμπνευση. Γύρισε το χρόνο 20 χρόνια πίσω. Ναι. Στο πρωτάθλημα 99-2000. Ωραία. Mm-hmm. Ένα ωραιότατο πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Και ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο είχε πολλούς σκόρερ γενικώς. Και οι ομάδες είχαν πολλά ταλέντα, ήταν καλό το επίπεδο γενικώς. Είχαν πολλούς σκόρερ. Ωραία. Mm-hmm. Θαύματα. Και πήγαν πολύ ωραία επιθετικά δίδυμα εκείνη την εποχή. Και αυτό φαίνεται και αντικατοπτρίζεται από το τι γράψαν αυτά τα δίδυμα, τι στάξανε στο τέλος του πρωταθλήματος. Ξεκινάω από χαμηλά για να πάμε στο top 10. Ναι. Με όλες όμως, γιατί με θεώρησαν να παίξω καμία. Λοιπόν, είχαμε Απόλλων Αθηνών, και τώρα θα νοσταλγήσουμε κιόλας λίγο. Ναι. Είχαμε Απόλλων Αθηνών με Σταύρο Λαμπριάκο και Θόδωρο Παπαδημητρίου, αν το θυμάστε, με τη Λινιός. Θυμάστε το Θοδωρή, ο οποίος είχε παίξει και στη Ξάνθη. Ναι. Ε? Το ξέρω γιατί είναι με τη Λινιός. Ναι. Λοιπόν, βάλανε 11 κακολάκια αυτοί οι δύο. Mm-hmm. Δεν ήταν άσχημα. Όχι και τίποτα αξιομνημόνευτο. Όχι, αλλά Απόλλων, ναι. Ωστόσο. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, προοδευτική με Γιώργο Καζάντζη και Άγγελο Βιλανάκη. Ναι. 12 γκολάκια. Mm-hmm. Να τι προ. Καβαλάρα με Ντέγιαν Παύλοβιτς και μεγάλο Λες Εκπής. Το μουστάκι. Το έχει ξυρίσει. Το θυμάσαι. Ερεσί, κάτσε ένα λεπτό δηλαδή και να το ξύρισε σαν το Φούρα που το ξύρισε. Με μουστάκι τον έχουμε πάντα στο μυαλό μας, ναι, το Φούρα, ναι, όπως και το Λες Εκπής. Δεν πάει να το ξύρισε, να μην ξανάβγαλε ποτέ. Να του πέσανε τρίχες για πάντα. Με μουστάκι θα το θυμόμαστε εμείς. Σωστό. Πόσα βάλανε αυτοί οι δύο? 13. 13. 13 επίσης έβαλε το δίδυμο της Πανηλιακάρας με Παναγιώτη Ζιάκα, Τάσο Τασιόπουλο. Ναι. Και το δίδυμο της Καλαμάτας με Θωμά Τρούπκο. Okay. Το θέμα ποιος ήταν ο δεύτερος σκόρερ εκείνης της χρονιάς. Θέλω τώρα. Ο Γιωργούτζος. Όχι, δεν ήταν ο Φραντζέσκος. Δεν ήταν ο Φραντζέσκος. Θέλω να σας δοκιμάσω γιατί όταν ακούσετε το όνομα θα συγκινηθείτε. Πες, τι, δεν ξέρω. Να δώσω μια βοήθεια. Δώσε. Κώστας Γκότζος. Εντάξει, χάνατε πολύ με ραδιοφωνικά δευτερόλεπτα, κύριε Σιχίδη. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα μικρό ραδιοφωνικό κενό, αλλά πιστέψτε με ότι αξίζει τον κόπο. Κουτσουρέ. Ναι! Τι λέρε, ναι, ρε κουλί! Ο Κουτσουρέ. Τι λέρε, φίλε. Ναι, ναι. Ο Χάφο Κουτσουρές. Βεβαίως. 7 γκολ ο Τρούπκος και άλλα 6 ο Κουτσουρές. Για να φτάσουμε στα 13. Μάλιστα. Μεγάλος Βαγγέλης Κουτσουρές. Άλλη μια δικαίωση Κώστα Γκότζου. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, Εθνικός Αστέρας. Θυμάστε έστω έναν από τους δύο του επιθετικού του διδύμου εκείνη τη χρονιά. Ήταν σερβός ο ένας, αλλά όχι ο Γιακόβλεβιτς. Και ο άλλος είναι μία από τις πιο συγκινητικές μορφές που έχουν περάσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είναι ο Ντάρκο Τέσοβιτς, τον γιατί είναι λίγο δύσκολος. Λοιπόν, και όλος ήταν ο μεγάλος Ζανζάκ Μισέ-Μισέ. Είμαστε μεγάλος Ζανζάκ Μισέ-Μισέ. 15 γκολάκια οι δυο τους. Ποιος απολύθηκε? Τι θυμήθηκε τώρα. Τι θυμήθηκε. Γιατί κάποιος θα έλεγε ήρθε ο Μπιγκόν ποτέ για να απολυθεί. Αλλά τέλος πάντων. Κυριάκο μου, έτσι γίνεται πάντα. Το ξέρεις. Στηρίζουμε. Από τη στιγμή που στηρίζεις, αρχίζει το ρολόι. Με το που ακούς τη δήλωση στήριξης. Λοιπόν, αυτοί 15 γκολ, ωραία. Ναι. Πάμε Παναχαϊκάρα. Ναι. Με μεγάλο Νένατ Βούξεβιτς, φαρμακερό αριστερό, ναι, ναι, ναι. Το θυμάστε. Και Ντούσαν Γιοβάνοβιτς να βάζουν 16 γκολάκια. 16 γκολάκια έβαλε και το μεγάλο δίδυμο του Άρεος. Από 8 γκολ. Ο Νίκος Κιζερίδης. Κιζερίδη θα έλεγα εγώ έτσι. Ναι. Ναι, δεν το πες, πες το.
Ναι, ναι, ρε αρρώστια κούλη. Και ο Ιγκόρ ο Γκλούσεβιτς από 8 γκολάκια. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε στη δεκάδα τώρα. Εντάξει, ομάδες όπως τερμάτισαν προφανώς. Και πάμε στη δεκάδα. Λοιπόν, στο νούμερο 10 έχουμε Ιωνικό. Εύκολο το επιθετικό δίδυμο εδώ. Ναι, Μπρούστερ και Όχι. Φρούστερ, που όχι. Έλεγε για κάποια ψυχή. Όχι. Μπρούστερ και... Αλμανής προ. Αλμανής προ. Ζαϊμί. Δεν τον θυμάστε ίσως γιατί έχετε μπερδευτεί με άλλες ομάδες. Ναι, τώρα έχω μπερδευτεί. Και Ζίζι. Α, μάλιστα. Ζίζι. Λοιπόν, Ζίζι και Μπρούστερ από 8 γκολ επίσης, 16. Κούλης λέει ο Ζίζης Ρόμπερτς της Μίλαν. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, 16 γκολ. Στο νούμερο 9 με 17 γκολ, Τρίκαλα. Με Γιάννα Ροχλωρό να βάζει 6 γκολ και 11 γκολ ο Σάσα Γιωβάνοβιτς. Τον οποίο εγώ δεν τον θυμάμαι, πρέπει να πω. Δεν τον θυμάμαι τον Σάσα Γιωβάνοβιτς. Πρέπει να το πω αυτό. Στο νούμερο 8, Ξάνθη. Εύκολο εδώ το επιθετικό δίδυμο επίσης. Όχι. Δεν θυμάμαι αν ήταν, αλλά δεν είχε σκόρερ τόσο πολύ. Γιάννουσκο δεν ήταν και μεγάλο σκόρερ, θα λέγαμε. Έτσι. Μπροστά είχαμε φωνικό επιθετικό δίδυμο. Όχι, Λαμπρία. Κοραμπιάκο ήταν στον Απόλλωνα. Γιάννη, δεν παρακολουθείς. Όχι, παιδιά. Λοιπόν, Θωμάς και Παρίσης. 7 γκολάκια και Πάρη Ζουμπούλης. Α, μάλιστα. Άλλα 11. Ναι. Λοιπόν, στο νούμερο 7 πάμε στην Πανιονάρα, η οποία έχει μπροστά μεγάλο Μπόμπαν Κρισμάρεβιτς να βάζει 7 γκολ και μέγιστο Δημήτρη Ναλιτζή, έτσι, με άλλα 13, οπότε φτάσαμε τα 20. Προσέξτε το ατλήμε, ένα δίδυμο στον Πανιόνιο 20 γκολ, έτσι, εδώ τώρα αρχίζουμε και ξέρεις, ναι, προσπαθούμε να κάνουμε τη σύνδεση. Λοιπόν, στο νούμερο 6, ΠΑΟΚ. Όχι. Φρούσος. Εδώ είναι ο Νίκος Φρούσος. Ναι. Και Δημήτρης Ναλιτζής ξανά. Προσέξτε, είναι ο Ναλιτζής ο οποίος παίζει σε δύο ομάδες, Πανιόνιο και ΠΑΟΚ, και βάζει 13 γκολ για τον το Πανιόνιο και άλλα 11 για τον ΠΑΟΚ αμέσως μετά και τελειώνει τη χρονιά με 24 τέρματα. Συγκλονιστική επίδοση. Τρομερός. Τρομερός Δημήτρης Ναλιτζής. Τρομερός Δημήτρης Ναλιτζής. Ναι. Μάλιστα. Πρώτο σκόρερ σε δύο ομάδες. Τρομερό είναι, έτσι. Τρομερό πραγματικά. Λοιπόν. Και πάμε τώρα στην πεντάδα που είναι και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, στο νούμερο 5 είναι Όφη. Παιδιά, ναι. Τον σκόρερ. Λοιπόν, μιλάμε για Όφη με Νιόπλια, με Δερμιτζάκη, με Σολής, με Γκότβαλτ. Θυμάστε? Να σου πω, πες μου ότι ο Γκόμες είναι ένας από τους δύο. Είναι. Προφανώς είναι ο Γκόμες, ναι. Ο οποίος έβαλε 19 γκολ. Και ναι. Από τον Ρόναλντο Γκόμες, φανταστικός κωνσταρικανός αριστεροπόδαρος, μίνι θορυκτό. Πολύ, πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής. Νομίζω θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να βρείτε τον δεύτερο σκόρερ εκείνης της εποχής. Ο οποίος λανθασμένα αναγράφεται στο αφιέρωμα ως επιθετικό δίδυμο με τον Γκόμες. Δεν ήταν, γιατί δεν ήταν αυτή η θέση του. Η θέση του ήταν στο κέντρο. Η θέση του ήταν στο κέντρο. Η θέση του ήταν αμυντικός χαφ. Άντε ξαροχτάρι. Βαριά. Λοιπόν, συγγνώμη, σταματάμε, σκεφτείτε το. Πάμε στη Γερμανία, διότι ο Γιώργος Πετρίτης έχει μαζί τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Ναι, λοιπόν, καλησπέρα Ιβάλη. Να πούμε ότι πριν από λίγο οι παίκτες βγήκαν έξω και πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο, αυτή την ηλικία της ΑΕΚ, ο κόσμος περίμενε τους παίκτες ΑΕΚ ακόμα και μετά το τέλος του αγώνα. Λοιπόν, αφού κάνουμε αυτή την παράσταση, εδώ με τον Ηλία Παπαθεοδόρου, coach, μια τεράστια νίκη, καλησπέρα κιόλας, μια τεράστια νίκη μετά από τρεις ήττες στο Basketball Champions League. Η ΑΕΚ έδειξε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο νομίζω, μια εικόνα την οποία μας είχε συνηθίσει στο καλό της κομμάτι, στο κίνητο κομμάτι με τις ερχόμενες νίκες. Τι αλλάξατε στο πλάνο σας σε σχέση με τα τρία προηγούμενα παιχνίδια? Νομίζω ότι για 40 λεπτά ελέγξαμε το παιχνίδι απόλυτα. Είχαμε καλύτερο ρυθμό και με καλύτερα ποσοστά ευστοχίας στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλό μπάσκετ. Είχαμε πάρα πολύ καλές επιλογές. Δεν ήμασταν το ίδιο εύστοχοι και αποτελεσματικοί. Αλλά νομίζω ότι για 40 λεπτά είμαστε συγκεντρωμένοι, με ενέργεια, με πάθος. Γι' αυτό ήταν το κλειδί για να πάρουμε σήμερα την νίκη και βασικά να πάρουμε την πρόκληση που ήταν για μας το πιο σημαντικό από όλα. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο δύο παιδιά, τον Νίκο Τοζήση, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στην ομάδα, ενώ είναι 10 μέρες στην ουσία με την ομάδα, έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της ομάδας, και στον Μάριο Τσάρμερς, ο οποίος σήμερα
πραγματοποιήσει νομίζω την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η άποψή σου. Κοίταξε, η ομάδα έχει ένα πάρα πολύ καλό υλικό, ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Αθλητές όπως ανέφερες ο Νίκος ο Ζήσης έχουν κάνει μια τεράστια καριέρα. Μάριο Τσάλμες το ίδιο. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν το ίδιο κίνητρο και την ίδια δίψα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια για να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή που κάνει η ομάδα μας και να μας οδηγήσουν σε νίκες, σε καλά αποτελέσματα και σε επιτυχίες. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Είμαστε ευτυχισμένοι που έχουμε τέτοιους παίκτες στο ρόστερ μας και μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά σήμερα κάναμε μια εξαιρετική προσπάθεια. Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε να είμαστε μέσα στους στόχους μας και τώρα που η σεζόν κρίνει πάρα πολλά να μην έχουμε τραυματισμούς, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, για να μπορέσουμε να βρούμε την κατάλληλη χημεία και να πάμε ψηλά. Όπως καταλαβαίνεις, υποχρεώσεις της ομάδας τρέχουν, έρχεται το Κύπρο Ελλάδος, ο Λάγκφορντ είναι στα πιτς, έρχονται και τα νοκάουτ μπάσκετ της Champions League. Κάτι σε επίπεδο ρεπορτάζ στον Ναρδίσο είναι, θα κινηθεί η ομάδα για απόκτηση, για την καταστάτη στην ουσία του Λάγκφορντ για κάποιο παίκτη που να παίζει και στο 2 και στο 3. Όπως είπες, υποχρεώσεις τρέχουν, έχουμε ένα παιχνίδι την επόμενη Τετάρτη, θέλουμε να το κερδίσουμε για να πάρουμε την καλύτερη δυνατή θέση στον όμιλο και ταυτόχρονα κοιτάμε για την αγορά. Η αγορά είναι ανοιχτή, ψάχνουμε να βρούμε μόνο μια επιλογή η οποία πραγματικά θα μας δώσει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε τώρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα συνεχίσουμε με το υπάρχον ρόστερ, αν δεν βρούμε κάτι πραγματικά που θα μας βοηθήσει και θα στηρίξουμε τα παιδιά που μας έχουν φτάσει μέχρι τώρα ως εδώ. Και μια τελευταία ερώτηση επί προσωπικού. Έχει δεχτεί τόνους κριτικής και ενώ στην ομάδα στην ουσία ότι ένα εξάμηνο. Θες να δώσεις κάποια απάντηση στους επικριτές σου? Όχι, καμία. Δουλειά και μόνο φαντάζομαι. Συνεχίζουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ακόμα είμαστε στη μέση της χρονιάς. Ας το πω, coach. Λοιπόν, ακούσαμε τον κότσι Λαμπαθοδόρου, έτσι. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο? Τα ζητήματα. Ναι, όχι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει ο κύριος Πατρίκ Κομνηνός. Όχι, δεν θέλει. Είναι ο κύριος Πατρίκ Κομνηνός εδώ πέρα, ο του Basketball Champions League, αλλά δεν θέλει να μιλήσει. Μας κάνει μια δήλωση για όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουν προκύψει στη διοργάνωση τις τελευταίες ημέρες, έτσι. Δεν ήθελα να κάνω κάποια δήλωση. Ωραία, αυτά okay. Από το Τέρτα. Έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον προπονητή της ΑΕΚ. Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς. Ψάχναμε τον δεύτερο, πάμε να προλάβουμε να το πούμε. Ο δεύτερος κόρη του ΟΦ, παιδί, εκείνη τη χρονιά είναι ο Πέτρος Μαρινάκης. Όχι, δεν πάει το μυαλό σου. Δεν πάει το μυαλό σου και όμως έβαλε 7 γκολάκια. Και 19 ο Ρόναλντ, μάλλον ναι. Δεν πρέπει να ήταν Ρόναλντ, Ρόλαντ ήταν ο κόμμας. Ρόλαντ. Λοιπόν, 26 λοιπόν ο ΟΦ. Προσέξτε, πέμπτη ομάδα ΟΦΗ. Λοιπόν, στο νούμερο 4 Ολυμπιακός. Όχι, Κούλη. Πρώτος ο Αλεξανδρής, ναι. Θυμίζω, είναι η χρονιά που έρχονται ο Γιωβάνη με τον Ζάχοβιτς, έτσι. Ναι. Είναι αυτή η χρονιά. Για αυτή τη χρονιά μιλάμε πάντα. Είναι πρώτος όντως ο Αλεξανδρής με 15 γκολ. Και δεύτερος... Τζόλε. Όχι, Τζόλε. Είναι ο Τζόλε. Τζόλε. Ναι, Τζόλε. Λοιπόν, 27 οι δυο τους. Τρίτη, τέταρτος Ολυμπιακός με 27 τέρματα. Έτσι τους δύο παίχτες στο δίδυμο. Λοιπόν, ΑΕΚ. Ναι ρε Κούλη. Τσιρίτς. Ναι ρε Κούλη. Ντέμις με 22 γκολ και μεγάλος Ντράγκαν Τσιρίτς με 10. Ο οποίος δεν ήταν επιθετικός επίσης ακριβώς, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη μαγική χρονιά που μας χάρισε. Έτσι. Σε μια χρονιά που ξεκίνησε με τον Μπάκοβιτς, θυμίζω, συνεχίστηκε με Παθιακάκη και έκλεισε με Καραγιοζόπουλο σε μια. Νομίζω έκλεισε με υπηρεσιακό. Οκ. Αποκλεισμός από την ΑΕΚ. Ναι, από την ΑΕΚ Στοχόλμης. Μετά, αποκλείστηκε από την ΑΕΚ, πήγε στο UEFA και αποκλείστηκε από τη Μονακό. Ναι. Λοιπόν, 32 γκολ. Στο νούμερο 2, Πανάθα. Λιμπερόπουλος. Ναι. Πρώτος σκόρερ, 23 γκολ. Και δεύτερος, μιλάμε για την ομάδα του Κεράστα, έτσι. Όταν είμαι 99.000 Παναθηναϊκός, μιλάμε για την ομάδα του Γιάννη Κεράστα. Πρώτος, ναι, ο Νίκος Λιμπερόπουλος με 23 γκολ, σε φανταστική χρονιά. Δεύτερος, ο Κάρα, ναι ρε Κούλη. Ο Κάρα είναι δεύτερος, βάζει 9 γκολ και βάζουν μαζί 32. Και παρόλα αυτά, παιδιά, μας λείπει το νούμερο 1. Σας έχω πει δύο που βάλαν 32 γκολ εκείνη τη χρονιά και όμως μας λείπει το νούμερο 1. Σε ποια ομάδα δεν έχουμε πει?
Ποια δεν έχουμε πει, ρε παιδιά. Άρη, είπαμε. Είπαμε, Άρη, είπαμε. Ποιο δεν είπαμε. Ηρακλή. Ηρακλή, ναι. Λοιπόν, Μιχαλάκης με Χάγκαν. Όχι. Όχι, όχι, μα, ακούω Χάγκαν και Σαμπουτζή, συγγνώμη και λέω όχι για να εξηγούμε κιόλας. Μιχάλης Κωνσταντίνου με 22 γκολ. Ναι. Γκόικοβιτς, όχι. Τι είπαμε μόλις, ποιον δεν είπαμε. Είπες Μονακό πριν, Κούλη, κάπως λίγο να το συνδέσουμε. Εκεί. Στολτίδης. Όχι. Τι σχέση έχει με τη Μονακό. Έκανα εγώ τους συνειρμούς μου. Ποιος, πες μας. Ο Τιτάνο τεράστιος και δεν υπάρχει άλλη λέξη για να τον περιγράψει. Ο μεγάλος James Deba. Ο μεγάλος James Deba, ο Λιβεριανός, ο οποίος είχε έρθει, δήλωσε 28 όταν ήρθε τέλος πάντων. Ο Deba. Δεν νομίζω. Χάγκαν τα Καλαμάτα. Ο μεγάλος... Δεν είχε στην Πανάθα κάποια στιγμή. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, είχε αντεφάει γκολ. Όχι, όχι, ο Ντεμπά στον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν νομίζω. Ο Νιρέντεμπα, ναι. Ο Νιρέντεμπα. Εμείς μιλάμε για τον Τζέιμς. Καλά θυμάμαι τον Ντεμπά. Για τον Τζέιμς, ναι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν. Και Ντεμπά Νιρέν κανονικά το όνομά του. Σωστό, 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 σωστό. Λοιπόν, 32 γκολ και αυτοί. 22 ο Κωνσταντίνου και 10 ο Ντεμπά. Και βεβαίως θυμίζω μετά μεγάλη μεταγραφή τότε με τα σχεδόν 3 δις που έδωσε ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον Κωνσταντίνου. Μετά από ένα χρόνο, ναι. Θυμάστε ποια ήταν τα έμψυχα ανταλλάγματα. Για ποιον? Για τον Κωνσταντίνο. Να σου πει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Θα σου πω και ναι, 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 όχι, είσαι πολύ δυνατό. Είναι άλλο ένα. Είναι άλλο ένα, ναι, δεν θυμάμαι. Νασιόπουλο, Κουτσουρέ και. Χαλκιάζε, ναι, 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 Χαλκιά. Εντάξει, νοσταλγήσαμε, ωραία, νοσταλγήσαμε όμορφα. Πάμε να ακούσουμε δελτίο τώρα. Εντάξει, μα έλειωσε ο Κούλης. Ναι, ναι. Είμαστε από Snow, Soul to Soul, Καπακοτά. Δεν αντέχονται αυτά. Δεν αντέχονται αυτά. Τέλο λοιπόν, κάτσε να πούμε λίγο αποτελέσματα. Είπαμε θα τα πούμε πριν τι 11 και δεν τα πάμε ποτέ. Βέβαια, τελειώνουν σε λίγο τα ποδοσφαιρικά. Κάτσε να πούμε όλα μαζί. Να πούμε τα μπασκετικά που έχουν τελειώσει από, που να πω, από 8 και 4 και μετά. Λοιπόν, Oldenburg Brescia 89-84, Μονακό Ρίτα Βίλνιου 86-61, Τσβόλε Βέντσπιλ 87-89. Χάπολ Μιραφλόρες 96-91, Ράστα Βέχτα ΑΕΚ 70-81, Παρτίζαν Ταρουσάφακα 69-57, Ζόρκ Ενζέκερχεϊντ Κολέτζι 87-89, Λέγκια Ζιελόνα Γκόρα 89-97, Μάλαγα Ανδόρα 84-75, δύο παιχνίδια σε 6, το Βίρτους Μπολόνια Τρέντο 89-64, λίγο πριν το τέλος, και στη δεύτερη περίοδο το Μπενφίκα Μπέιρουθ 42-30. Τα υπόλοιπα θα είμαστε σε λίγο που τελειώνουν τα παιχνίδια το 10 παρατέρτο. Το City United είναι στις καθυστερήσεις. United παίζει με 10. Έχουμε 4 λεπτά καθυστερήσεων. Και τελειώνει όπου να είναι το ματσάκι. Ναι, παιδιά, η Ράστα Φέχτα ακούγεται λίγο σαν χέστα και άστα. Η Ράστα Φέχτα, σου είπαμε, πώς λέτε, ακούγεται σαν τζιγκάνικη βρισιά. Ναι. Πόσο μας έχει αρρωστήσει ο Κυριάκο τρεις μέρες τώρα, βγάλτα σε συλλογή, άλλαξαν τα κέφια μας από τη Μαυρίλα. Αποθεώνες. Αυτά τα παίζαμε στη δεκαετία των 90 και τώρα παίζονται πλέον σε γάμους. Παντρεύεστε, Κυριάκο, πέστε να παντρεύεσαι. Μπορεί. Εντάξει, ωραία. Να τα μα. Εντάξει, αφήνει ένα πέπλο μυστηρίου από πάνω. Εντάξει. Να. Ο Μάρκος από χθες σας περιμένει να του πείτε καληνύχτα. Γενίτσαρος του Fight Club, θα την κόψουμε συνήθεια γιατί αργούμε. Από χθες, αφού και χθες του πάμε. Ναι, από χθες. Μας περιμένει πάλι το πούμε καληνύχτα σήμερα προφανώς. Να το λέμε με τον μπαίνουμε τον Μάρκο, αυτό, να πηγαίνει αυτό, το παιδάκι για ύπνο. Ρε Μάρκο, είναι αργά, δεν είναι. Θα το λέμε πολύ νωρίς. Ορίστε. Τι, να τη λέω Ζερβάκη. Ζερβάκη του λέει και παραμύθια, μα ξεκινήσει να λέει και λόγω ηλικίας. Ντροπή μου που το είπα αυτό. Σε κάθε ραδιοφωνικό σταθμό έχει ακουστεί τουλάχιστον ένα δελτίο ειδήσεων όπου ο εκφωνητής με το ζόρι κρατάει τα γέλια του από πλάκα που του κάνει ο επόμενος παραγωγός, λέει ο Σάκτουνσον. Ναι, ναι. Το σπάσιμο στη φωνή του Στράτου στο τελευταίο Tears, ναι, λέει ο Σαντριάκον Ερμπέλαμι, κρύβει ένα συναισθηματικό βάθος που με τρομάζει και με γεμίζει δέος. Mm-hmm. Λέει, ας πούμε, αυτές τις μέρες όλη η Αμερική υπενθεί λόγω Κόμπε. Εσείς τι λέτε, πρέπει να αναβληθεί για φέτος το All-Star Game? Εγώ δεν μου πέφτει να λόγος. Να αναβληθεί το All-Star Game. Αλλά θα έλεγα ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο event για να τιμηθεί η μνήμη του Κόμπε. Έχει, να πολύ συγκινησιακά φορτισμένο, με έτσι, πολλά βίντεο. Με ανθρώπους να μιλούν για αυτόν, νομίζω θα είναι και πάρα πολύ ωραίο για τη μνήμη του Κόμπε. Θα γίνει με πάρα πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη. Έτσι.
Παιδιά, εσείς που λέτε έλα κούρας ο Στράτος, εντάξει, πολύ θυμίζει μπιθικός, να τον ακούς κάθε μέρα, χάνει την αξία του κτλ. Από την επόμενη εβδομάδα, έτσι, Στράτος είναι μέχρι την Παρασκευή, θυμίζω, μάλλον. Ναι. Από την επόμενη εβδομάδα που δεν θα τον ακούτε, θα σας λείψει πολύ, θα έχετε στερετικά μετά. Θα βάζετε YouTube να ακούτε, να παίρνετε τζούρα. Οπότε ακούστε τώρα που είναι οι δύο-τρεις τελευταίες εμφανίσεις. Ψηλέ τράβα, δες Masterchef, ναι, το 7,5 του έβιαξε κόλυβα. Αυτό τους έπρεπε. Μετά την προτροπή σας, κατάφερα να ρίξω τη συμμαθήτριά μου και κανονίσαμε ραντεβού. Βαγγέλης 15 ετών. Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Είδες. Μια μικρή όθηση. Είδες. Τι μάει καθηγήτρια η οποία έσκασε μύτη προχθές στην εξέταση με συσκευή εντοπισμού κινητών και επί μισή ώρα φώναζε 4 ακόμα κινητά ανοιχτά. Δεν σταματάω αν δεν κλείσουν. Παιδιά, τι ακούν τα αυτιά μας και τι διαβάζουν τα μάτια μας. Τι. Πήγε με συσκευή εντοπισμού κινητών στην τάξη, στην εξέταση. Τι φοβερά πράγματα είναι αυτά. Και εντόπιση συσκευή 4 κινητά ακόμα και δεν. Τρομερά, τρομερά, τρομερά. Τι είπες τώρα. Τι είπες τώρα. Είναι αγχολητικό να ακούω Στράτο μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά. Αλλά εγώ και ένας φίλος τελευταία την έχουμε καταβρει με συνεντεύξεις Σπύρου Μπιμπίλα. Είναι το ηρεμιστικό μας. Κάθε ένας μου ό,τι βρίσκει, παιδιά. Δοκιμάστηκε του υπερταλαντούχου Θανάση Τσαλταμπάση. Ναι. Για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Και αν, ας πούμε, δεν πιάνει τίποτα, μπορείτε να βάζετε και Θέμη Γεωργαντά όλες τις εκπομπές στο After Dark που έτσι, νομίζω ότι εκεί πέρα έρχεται και. Πολύ σωστά, ναι. Κώστα. Αποσύρθηκε κάποια Λίζα Άν, λέει ο Γιάννης. Δεν είναι τώρα αποσύρθηκε η Λίζα Άν. Πάλι είχε γυρίσει ξανά, αποσύρθηκε. Και αποσύρθηκε η τύπου Τζόρταν, είναι. Δηλαδή τώρα. Είναι ενεργεία. Λένε οι φήμες. Α, οι φήμες, εντάξει. Εγώ δεν ξέρω καμία είναι η Λίζα Άν, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Προχωρήσουμε στα μηνύματά μας. Κάποια σπουδαία ηθοποιός θα είναι για να απασχολεί τον κόσμο ότι επιστρέφει, ξαναφεύγει, ξαναεπιστρέφει κλπ. Μεγάλη αλήθεια, όταν πεις ότι θα πας για κούρεμα, το μαλλί στην επόμενη μέρα θα σταθεί τέλεια, λέει Γκουέρνγκα του Γουακάσο. Όχι, λέω εγώ σε αυτό. Μεγάλη αλήθεια των χώρων μαζικής εστίασης. Ο πιο γκρινιάρης πελάτης θα κάτσει πάντα στην πιο λάθος θέση του μαγαζιού. Δίπλα στην πόρτα και θα κρυώνει, δίπλα στο ηχείο και θα λέει βάλτε πιο χαμηλά. Και τρία λεπτά μετά το τέλος του καφέ να ζητήσει φρέντο καπουτσίνο μέτριο, μισή κανονική, μισή ντεκάφ, με μαύρη ζάχαρη και κανέλα. Και αν γίνεται ψηλέ, καν το αφρόγαλο κρέμα. Όξο, ρε, λέει ο Άλεξ ο Άγιος. Γκουέρνικα λέει μια μεγάλη αλήθεια που όντως ισχύει, καπακωτή από την προηγούμενη. Όταν στις ταινίες το αυτοκίνητο του πρωταγωνιστή κάνει σφήνες, τα άλλα αμάξια στο δρόμο θα είναι έτσι βαλμένα ώστε να κάνει εναλλάξει μία σφήνα ναι, δεξιά και μία αριστερά. Ναι. Βεβαίως. Θέλω τη βοήθειά σας και αυτή των ακροατών. Μου έχει γίνει πρόταση για δουλειά στην Αθήνα από την οποία δεν έχω ιδέα. Ναι. Από Αθήνα, όχι από Αθήνα. Ναι. Πόσα λεφτά χρειάζεται κάποιος για να ζήσει εκεί αξιοπρεπώς εκεί μόνος του. Δεν υπάρχει. Τι ας πούμε τώρα. Πόσα λεφτά χρειάζεται. Αλλά όμως τι σπίτι θα βρεις, πώς θα κάνει το σπίτι. Από εκεί ναι. Ξεκινάει. Πού είναι όλα. Η δουλειά σου σε σχέση με το σπίτι σου. Ναι. Επίσης, αν έχεις μεταφορικό μέσο. Το σπίτι είναι το βασικό. Ναι. Το βασικό. Γιατί ναι, ναι. Με το μεταφορικό πες ότι παίρνει δύο συγκοινωνίες, τρεις συγκοινωνίες. Το σπίτι είναι το βασικό. Το σπίτι είναι. Ναι, και η περιοχή. Οπότε δώσ' μας λίγες παραπάνω πληροφορίες. Ναι. Γι' αυτό θα μου πεις, αν δεν ξέρεις, πού είναι η δουλειά σου. Για να υποθέσουμε ότι κάπου εκεί κοντά θα ψάξει σπίτι. Να το κάνουμε έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Για να πούμε κάτι παραπάνω. Λέει ο Τωρίλο και να τον μπλένει. Λέει έχει μπει ανιχνευτή κινητών και έχουν τιμωρηθεί δύο με αποκλεισμό δύο εξεταστικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Υπολογιστών. Όχι, φαντάζομαι είναι σοβαρό. Δεν είναι καθόλου αστείο. Φάγανε δύο εξεταστικές. Δηλαδή, πώς τρώνε ρε παιδί με απαγόρευση μεταγραφών, ξέρω εγώ, η Chelsea. Δύο εξεταστικές δεν πάει να παραδώσει. Τρομερά πράγματα. Συγγνώμη που γελάμε, αλλά μας φαίνεται αστείο πολύ. Τι να πω. Ο Γιώργος Φαριλάχτελη, τι ποινή πιστεύετε ότι αξίζει σε αθλητικούς συντάκτες που βάζουν τίτλο μετά από ισοπαλία άσανε και δύο ή δεν πάρει και κανείς. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Χρόνια τώρα. Λέει κάποιος για το φίλο που ρωτάει τι χρήματα θα χρειαστεί. Λέει νομίζω κάποιος μόνος του 700 ευρώ με απελπιστική οικονομία. Παιδιά, είπαμε όμως όλα εξαρτώνται από το ναι. Πώς θα πάει το σπίτι. Παρακαλώ, λέει ο Στράντλι, αν υπάρχει ακροατής υπάλληλος βουλής ο οποίος θίχθηκε από τη σχετική τομποθέτηση των κατά τα άλλα συμπαθών παραγωγών να προχωρήσει άμεσα σε BFAP. Mm-hmm. Κώστα Γιάννη, δώσε τον αριθμό του fax ή έστω συντεταγμένες του πλησιέστερου τηλεγραφόξυλου. Mm-hmm.
Κέστορ, μεγάλη αλήθεια. Κάθε φορά που τρως κουρασάν σοκολάτα, μετά από κάθε μπουκιά μη περιέχουσα σοκολάτα, σκέφτεσαι στιγμία να μην τη φας γιατί είναι τσάμπα θερμίδες, αλλά τελικά το τρως όλο. Έλε. Ναι, και ταυτοχρόνως όμως σκέφτεσαι ότι αυτή είναι μια ψιλοχαμένη μπουκιά, αλλά η επόμενη μπορεί να έχει διπλή σοκολάτα. Να την έχει μαζεμένη δηλαδή. Και πάντα όταν τρως την μπουκιά χωρίς σοκολάτα, βρίζεις κυρίως τους αλήτες. Ναι. Δεν βάλαν παντού. Ναι. Πείτε του φίλου που ρωτάει με πόσα χρήματα και τα λοιπά, πείτε του 10.000 το μήνα. Πολύ μαζευτήκαμε. Μουσαντέ. Όλη την πρώτη φορά που πέσαμε με αλεξίπτωτο μετά από αεροπειρατεία με ένα εκατομμύριο στη βαλίτσα, φοβηθήκαμε πως σπάσουμε κάποιο πόδι, αλλά τελικά σταθήκαμε τυχεροί και απλά το στραμπουλήξαμε. Λέω τόσα χρόνια βαρελά. Και στροπάλι. Έχω εδώ 25 άτομα με το ποντίκι στο χέρι των βίντεό σας. Τιμολόγιο. 0,25 για αποτροπή dislike στο βίντεο. 5 ευρώ για αποτροπή στο σύνολο. 0,50 για κάθε like. 10 ευρώ για like σε όλα τα βίντεο. Ευχαριστούμε. Ο Περίδης από Wolverhampton λέει για το παλικάρι που θέλει να μετακομίσει Αθήνα να πάει να μείνει στον Γκίζη κοντά στο Βαϊμάκι να μοιράζεται και το WiFi. Καλοδεχούμενος. Καλοδεχούμενος. Κάποιος να θυμίζει ότι είχαν προτείνει στους Doors πολλά χρήματα να χρησιμοποιήσουν το Riders on the Storm. Ναι. Σε διαφημιστικό γνωστή σε αυτοκίνητο βιομηχανίας, αλλά αρνήθηκαν. Ναι. Αυτό έγινε συγγνώμη με τον Morrison εν ζωή. Ναι, προφανώς. Οκ. Okay. Μπορούμε να πούμε ότι τα μηνύματα που στέλνουν στο ψηλό για τα ραντεβού με το ίντερνετ είναι το αντίστοιχο «έχει φύγει το παιδί». Γκουρού έκανα sexting με ένα νέτο και τη ζήτησα φωτογραφία αλλά αρνήθηκε. Οκ. Okay. Ναι. Μπήκα στο Instagram της και τίμησα μία φωτογραφία η οποία, στην οποία φαινόταν τραβηγμένη από ψηλά και δεν φαινόταν το κεφάλι της. Πάτησα like κατά λάθος. Και μου έρχεται μήνυμα, ρε μαλάκα, αυτή είναι η φίλη μου. Τι κάνω. Και τι κακό είναι να κάνεις like στη φίλη του φίλου σου. Δεν το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα πραγματικά. Τι έκανες, ας πούμε, αφού δεν έκανες κάτι χειρότερο, δεν έκανες κάτι εσχρό. Έλαντε. Ίσως της είπε για το sexting. Μεγάλη αλήθεια, το Σαμπόνης Βακαλόπουλο. Και πάλι και να αποκαλύφθηκε ότι έκανε sexting, έτσι. Δεν ήξερες ότι είναι η κοπέλα του φίλου σου. Έχουν γίνει τέτοια λάθη. Ναι, ναι. Το ναι. Πρόβλημα είναι αν συνεχίσει αφού το μάθει. Μεγάλη αλήθεια, λέω από τον Σαμπόνης Βακαλόπουλο. Όταν μετράμε δυνατά ένα προς ένα τα νούμερα, όταν φτάνουμε στο 70, παίρνουμε ανάσα χωρίς να σταματήσουμε να μετράμε. Όχι, δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Ούτε εγώ μπορώ. Μεγάλη αλήθεια από τον Γιάννη Σουκάτσε. Τα μικροκαμωμένα θηλυκά με μεγάλα βυζιά είναι από τα πιο εκρηκτικά πυραυλονέτα του μπαξέ. Ιστερόγραφο. Το μόνο που με προβλημάτιζε καθώς την παρατηρούσα αφιψηλού είναι αν λόγω δυσανάλογης ανάπτυξης χεριών και στήθους δεν μπορεί να κάνει push-ups. Μάλιστα. Ή τα κάνει πολύ πιο εύκολα τα push-ups. Χωρίς χέρια εννοείς. Ναι, πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm. Δεν αισθάνεται καμία πίεση στα χέρια. Mm-hmm. Σταματάει εκεί που πρέπει. Ναι. Ναι. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Μπιμπίλας δύναμη, μεταγλωτήσεις, κινούμενα σχέδια. Η πολυκατοικία του που έχει μετατραπεί σε μουσείο μπιμπιλικής ιστορίας και καθημερινή μάχη για την επιβίωση του άγνωστου τοπιού με Κώστα Βενετσάνο. Mm-hmm. Μάλιστα. Νίκο, άσε το ψηλό και έλα να τη βρούμε τα δυο μας. Για σεμείς, Νέο Ηράκλειο, 1,93, 86 κιλά, κόμπο γκάρτ στο τοπικό ΕΣΚΑ με κατοστάρα γραμμή ίντερνετ. Λοιπόν, μαζί σας πεις, όχι, δεν έγινε με τον Μόρισον η ζωή, έγινε πριν 10 χρόνια περίπου και πρωτοστάτησε στην άρνηση ο Ντένσμορ ο ντράμερ. Μάλιστα, οκ. Okay. Φίλε που θες να έρθεις Αθήνα, άμα μείνεις Γκίζη με 200 ευρώ είσαι άπλας. Ούτε ίντερνετ, ούτε θέρμανση θα έχεις να πληρώσεις, θα κάνεις και αποταμίευση. Λέω Τζον Τρακτέρι. Στόικα. Διαβάζω τον GDPR και στέλνω ευθύς dick pic με boogie shake σταθερό 80s και 90s geek ή 50 Mbps μπουριού hotspot με beak. Μίστη του έρωτα και κοντέ ερωτήλε δίπλα. Υπάρχει χειρότερη ερώτηση πριν κάνεις κίνηση από το να τη ρωτήσεις θες να σε φιλήσω? Ναι, αλλά μετράει πάρα πολύ να γίνεις πίσω θέλω να σε φιλήσω. Ναι. Μετράει. Αν και αυτό καταρχάς είναι νομίζω περασμένο δεκαετιών ερώτηση. Και νομίζω ότι οι πιο συχνές λέξεις ήταν μπορώ να σε φιλήσω. Mm-hmm. Ακόμα χειρότερο. Μπορώ να σε φιλήσω. Λοιπόν, Στράντλι, σε αντίθεση με τον ακροατή fake Μπαμπινιώτη, εγώ θα ήθελα να προτείνω την επέκταση του γλωσσοκαλοπισμού και μαζί με τα βουτήρατα και τα προστήματα να εντάξουμε και άλλα ουδέτερα ουσιαστικά που τονίζονται στην προπαραλίγουσα όπως τα ανθοτήρατα, τα υποστέγατα, τα φαγοπήρατα και ούτω καθεξής.
Μεγάλη αλήθεια. Αν πετάξει μια φορά σκουπίδια και πεταχτεί γάτα από κάδο, για την επόμενη ζωή σου πετά σκουπίδια με fade away. Ισχύει. Ισχύει, πραγματικά ισχύει. Δηλαδή, αν δεν σου έχει πεταχτεί γάτα, βγαίνοντα από τον κάδο να πεταχτεί δύο μέτρα ύψο με. Ναι. Και να χεστεί πάνω σου, δεν έχει καταλάβει τι πάει να πει φόβο. Ναι. Στράτλι πάλι, κύρ δισκοθέτα, όσο και αν γουσταρίζουμε με τις κομματάρες και τα χρυσοπίκυλτα και ντυτά μπορδοροδοκόκκινα χαλιά, δεν θα αντέξουμε άλλο Βημαίο, με κάθε σεβασμό αλλά και κίνδυνο να κατακτήσω την κορφή του τσάρτ της blacklist του ψηλού λόγω συναδελφικής αλληλεγγύης. Μάλιστα. Οκ. Okay. Κάποιος με μεγάλη αλήθεια, όσο να βγαίνουμε από το βαγόνι του μετρό, πάντα κοιτάμε αυθόρμητα και από τις δύο μεριές της αποβάθρας. Ναι, κοιτάμε, αλλά κοιτάμε για συγκεκριμένο λόγο, που είναι πιο κοντά η έξοδος. Ναι. Νομίζω δηλαδή. Πώς βρεθήκαμε εδώ, ρε Κούλη, τώρα, συγγνώμη. Τι εννοείς. Τώρα συνειδητοποίησα τι ακούμε. Πώς βρεθήκαμε στον Τζος Μάικλ. Ναι. Η εκπομπή που παίζει το Last Christmas Γενάρη. Όχι, βρεθήκαμε από αυτά που παίζαμε. Γενικά, λέω, η εκπομπή που παίζει ναι, Last Christmas okay. Γενάρη, μήνα, τέλη Γενάρη. Αναρωτιέσαι πώς παίζει τον Τζος Μάικλ. Ελάτε. Βαϊμάκη, υπάρχει περίπτωση να σου πετάχτηκε η γάτα επειδή φοβήθηκε μήπως σκοπεί το ίντερνετ. Ο Κυριάκος είναι ωραίο παιδί, σαν το ρίλο. Αν ναι, λαδώνω με ντεσέδες και τον περιμένω. Έχει διαφορετική ομορφιά, είναι εξίσου ωραίος. Μεγάλη αλήθεια, στις αυτοσχέδιες πινακίδες στα σπίτια, πάντα τα ομικρόν διορθώνονται σε ωμέγα, με μια γραμμή από κάτω, πάντα με άλλο χρώμα μαρκαδόρο. Ναι. Και εξαφανίζεται πάντα ο αρχικός. Ναι. Μα δεν είναι το εξαφανίζεται. Να τονίσουμε. Κάποιος πάει να τονίσει το λάθος από κάτω. Ότι κοίτα, εγώ που ξέρω γραμματική, με ωμέγα γράφεται ντουγάνια. Κολλητός μου λέει να πάμε να δούμε την ταινία του Σεφερλή. Και μου λέει πλάκα θα έχει και τα λοιπά. Τι κάνω, κόβω επαφές, αλλά είναι αρκετό. Ναι, δύσκολα. Συγγνώμη, έχει πει ο Βαγγέλης Ναρατζιάς σε αγώνα του Παναθηναϊκού, ο Σαλπιγκίδης ψάχνει για ελεύθερο συμπλέκτη. Πρέπει να το έχει πει. Νομίζω το έχω ακούσει στα αρχιτικά αυτά που ετοιμάζει ο Στέφανος. Μυθικό. Μυθικός Βαγγέλης. Μυθικός. Ναι. Μάλιστα. Τέσσερις εποχές του Ρινάλντι, λέει, εμάς καθηγητές σας κάναγαν στη σχολή με συσκευή που κόβει το σήμα στα κινητά, μετά βγήκε το 4G. Μαντέψε και πέραγαν με κινητό. Μάλιστα. Θέλω να βρω ένα διπλό ωραίο. Μεγάλη δημοσιογραφική αλήθεια. Οι ψαρωτικές λεζάντες είναι σε δεύτερο πρόσωπο. Παράδειγμα, μάλλον δεν κατάλαβες τη νέα ταινία του Γιώργος Λάνθεμος, ενώ οι λεζάντες που ο αρθρογράφος θέλει να φανεί cool είναι σε πρώτο πρόσωπο. Π.χ. τα 10 πράγματα που μας έμαθα Σκορσέζε για την ανδρική φιλία και το καλό ουίσκι. Ναι, λέω εγώ. Ναι. Ναι. Εγώ λέω ναι. Τι θεματική, ρε παιδιά, για ενίκεια στην Αθήνα. Στον Καναδά πετάγονται σκιουράκια μέσα από τους κάδους. Προσωπικά μου έχει πεταχτεί μέχρι και ρακούν μέσα από ανοιχτό κάδο και προφανώς πάγωσα για λίγα δεύτερα, λέει ο Στάθης. Ρακούν, έτσι. Είναι αυτό που λέμε, ήρθε ένα ρακούν. Ναι, και μου φάγει την εργασία. Ναι. Αυτό το ρακούν είναι. Και εκεί το εννοούν. Ναι. Δηλαδή, όταν λέει εκεί πέρα ρακούν, δεν τους κοιτάνε με μάτια γουρλωμένα. Τους πιστεύουν. Ναι, Βαγγέλη, γιατί να μην τα φτιάξουμε κοπέλα που ασχολεί το λιμέρισμα που δώσουν και αθλητικά. Στα 15. Why not. Εκτός αν δεν ασχολείσαι εσύ με πολλά ναι, 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 ναι. Οπότε okay. Θα έχετε πρόβλημα. Και για να μας ακούσει, μάλλον δεν ασχολείσαι. Ναι. Υπάρχουν δύο είδη γάτας. Αυτές που πετάγονται ξαφνικά και αυτές οι τολμηρές που στέκονται ατάραχες και φεύγουν μόνο όταν τις ευνηδιάσεις με δυνατό πάτημα παπουτσιού στην άσφαλτο ή αντίστοιχη κραυγή. Ναι. 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 Εντάξει, ναι, λέει διάφορα εδώ. Μεγάλε γκουρού του έρωτα, θέλω να απαντήσω το ερώτημά μου. Ήμουν σπίτι με την κοπέλα μου, λέει ο κύριος Βερίκιος. Ναι. Και είχε έρθει κολλητή της, που είναι ρε παιδί μου πολύ κολλητή και οκτάρι. Εντάξει. Ναι. Γενικά τα πάνε πάρα πολύ καλά και παίζουν μεταξύ τους πολλές φορές. Παρένθεση, όχι εργαλεία κοψίματος χάρτου. Mm-hmm. Και σε κουβέντα με τη δικιά μου είχε πει πως κάνουν μπάνιο μαζί αρκετά συχνά
ειδικά όταν έλειπα και πριν λίγο παράζαμε όλοι μαζί. Είναι αυτές οι δύο, είπαμε. Φίλες. Ναι. Κολλητές. Ναι. Και πριν λίγο παράζαμε όλοι μαζί και βλέπαμε σειρά, είπα να κάνουν μαζί πάλι μπάνιο και να γεμίσουν την μπανιέρα. Εγώ έφυγα να πάω να δω West Ham Liverpool γιατί φέτος θα το πάρουμε. Έκανα καλά. Δεν είναι αρκούδα, αλήθεια σας μιλάω. Καλά έκανες, τι να δούμε. Καλά έκανες. Αυτό το στείλαν και χθες, δεν θυμάμαι αν το συζητήσαμε. Συμφωνείτε, λέει, με την πιθανή απαγόρευση των συζητήσεων περί ποδοσφαίρου στα γραφεία για να μην αποκλείονται άτομα από συζητήσεις, άρα να μην υφίστανται ρατσισμό. Έχει παίξει κάπου στο εξωτερικό αυτό, κάπου έχει... Είναι τρολιά. Γιατί με κοιτάς έτσι, γιατί κοιτάς έτσι. Γιατί είναι ανέκδοτο. Πάμε παρακάτω. Καλά. Το θεωρείς απίθανο να έχεις δει στο εξωτερικό αυτό το πράγμα? Όχι. Όχι. Αυτό λέω. Στο εξωτερικό που λες την άλλη καλημέρα, ας πούμε, ωραία μαλλιά σήμερα, ναι, και σε μηνύ για παρενόχληση. Μεγάλη γκουρού του έρωτα στα ηλικιακά χρόνια, γούσταρα μια συμμαθήτριά μου η οποία δεν με ήθελε με τίποτα. Πλέον μετά από πολλά χρόνια ξαναβρεθήκαμε μια μέρα και από τότε γουστάρει τρελά και εγώ την κάνω πέρα γιατί βαρέθηκα να ασχολούμαι. Κάνω καλά? Λέω Κώστας. Καλά, ξέρω εγώ. Ναι, καλά. Καλά. Άλλος, ο Γιώργος. Κολλητός φίλος δέχεται πέσιμο από νέτο αδερφή άλλου κολλητού. Ναι. Okay. Ο κολλητός, ενώ έπαιξε άμυνα για πολύ καιρό και κράτησε επίπεδο, τελικά ενέδωσε σε φάσομα με την αδερφή. Ποια είναι η θέση μου, ψηλό το τέμ του ερωτισμού? Μιλάω στον νέτο. Τι να πεις εσύ? Όχι, μιλάω στον άλλο κολλητό. Α, α. Μιλάω στον άλλο κολλητό ή όχι? Ο άλλος κολλητός δεν θα ήθελε να κάνει κάτι αδερφή του με τον άλλο κολλητό, καθότι είναι καραγκιοζάκος. Ναι, αλλά θέλει δεν θέλει, η αδερφή αποφασίζει. Τι θα πει δεν ήθελε και δεν έκανε και δεν έρανε? Θα το ρωτήσει τον αδερφό της. Ναι. Θα το ρωτήσει με ποιο θα τα φτιάξει, με ποιο θα φασωθεί. Πού είμαστε να πούμε? Σε λίγο θα βγει και ο Νίκος Ρίζος με την με τη Λάσκαρη. Και ο Σταυρίδης. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Με όποιο θέλει θα πάει το κορίτσι. Εσύ γιατί να πεταχτείς να πας να καρφώσεις τώρα? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Έλατε. Γιατί πρέπει να ενημερώσεις τον κολλητό του κολλητού, ο κολλητέ, με ποιον βγαίνει η αδερφή του. Άρατε. Να πάω εγώ, δεν λέει κάποιο, να δω αν είναι όλα καλά στο μπάνιο με τα κορίτσια την επόμενη φορά που θα θέλει ο φίλος. Δεν μου αρέσει η πρέμιερ εμένα. Μόλις συνειδητοποίησα ότι ο Στράτος Τζο είναι ανάμεσα σε Βάσια Τριφίλη και Τόλι Γκλέτσο στη διαμάχη τους, 20 ώρα σας ακούω, 20 χρόνια ψάχνω ψευδόνυμο. Είναι σαν ειρηνοποιός εκεί, αν καταλαβαίνω καλά αυτό που θες να πεις, ανάμεσά τους. Ναι. Ισχύει, λέει, με τις σκέψεις για την απαγόρευση συζήτησης ποδοσφαίρου και ράγκμπι ως μη inclusive θέματα. Για Αγγλία μιλάμε, το έχει στο site το BBC. Μεγάλη αλήθεια, όταν θα δεις απροστάτευτο μανιτάρι στο δρόμο, μανταρίνι, συγγνώμη, στο δρόμο, θα το κλωτσίσεις ό,τι παπούτσι και αν φοράς. Ναι. Καλά έκανες, φίλε. Άλλωστε θα έχεις πολλές ευκαιρίες για τριολέ με δύο γυναίκες στη ζωή σου. Καλημέρα, καλημέρα και καλή ευκολία, σου εύχομαι. Ναι. Λοιπόν, ένα μήνυμα που αφορά, λέει, τον κύριο Κώστα, γιατί εκείνος μπορεί να με νιώσει, λέει ο Άλεξ ο Άγιος. Σήμερα γυρνώντας από βόλτα με το μικρό, στο ρούτερ ήταν αναμένα μόνο τα λαμπάκια του Power και το WLAN. Μετά από 3 restart και επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, το θέμα προωθήθηκε στο τμήμα βλαβών. Το πιο τραγικό είναι πως συνειδητοποίησα πόσα πράγματα κάνουμε πια με το ίντερνετ. Για παράδειγμα, ετερχονισμένη θέαση προγραμμάτων, video gaming κτλ. Θα σας κρατήσω ενημέρους, πέρα από το αστείο, κάτι πρέπει να γίνει με τον ταβατζιλίκ των εταιριών. Είτε κάποιος έχει το ίντερνετ για διασκεδαστήρια και για εργασία, είτε για τα δύο, πληρώνει για να το έχει. Εν τέλει, ακόμα και η υποχρέωση, την οποία θεωρώ δεδομένη, δεν αρκεί, διότι για κάτι που θεωρείς ότι έχει λυμένο, καλείς να ασχολείσαι καμιά ώρα όταν κάτι δεν λειτουργεί έτσι για την καβλάντα τους. Τα δεδομένα που μου έβαλαν δώρο ώστε να εξυπηρετηθώ δεν μου λένε τίποτα. Αν κάνω τη χρήση που κάνω κανονικά, θα πρέπει κάθε μέρα να ζητώ νέο πακέτο και να πλακώνω με κόσμο στην εξυπηρέτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, προειδοποίηση από Χριστόφορο Ζαραγλίκο, κατεστραμμένο χιούμορ διαβάζεται με ιδία ευθύνη. Σε ένα ειδικό MasterChef, λοιπόν, διαγωνίζει το Hannibal Lecter, ο Sweeney Todd και ο Θεόφιλος Σεχίδης. Τι συνταγή ετοιμάζουν? Τι? Soy sauce. Στράντλι. Νικολογιάννη έπαθε τσαού Τετάρτη βράδυ. Μυρώνει προκτοσυναλάρ Λεύγιο Ακίμ Κακαδί. Ή Μόνικα συντάξιμα για Βαϊμά Ψεγάδι. Μεγάλη αλήθεια από τον Χριστόφορο Κοντέντο. Σε κάθε κομπανία που εμφανιζόταν στις παλιές ελληνικές ταινίες, ο πιο κακομύρης ήταν αυτός που έπαιζε ακορντεόν. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Είμαι οχτάρι νέτο και έχω μια κολλητή με δόμενο φανατικό παδό της Λίβερπουλ. Τι να κάνω?
ψαλίδια ίσως. Εννοώ χαρτοκοπτική, όχι. Να μην πάει το μυαλό κάπου άλλο. Να κάνετε κάνα μπάνιο μαζί επίσης τώρα, να μοιραστείτε και το νερό. Έτσι. Έτσι, είσαι πρακτικός άνθρωπος, Κώστα. Μπράβο. Και εμείς στην μπανιέρα δεν χρειάζεται να χαλάς θερμοσύφωνα πολλά, έτσι, γιατί μπορεί να έχει μικρό το θερμοσύφωνο και μέχρι να κάνει μία ή άλλη κρύωνει. Σωστό. Λοιπόν, και να κλείσουμε παρακαλώ με τη μεγάλη αλήθεια που λέει το εξής. Ότι τα πλακάκια στα πεζοδρόμια είτε είναι σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, ώστε κάθε βήμα σου να πέφτει σε κάθε πλακάκι, είτε είναι σε μεγάλη, ώστε κάθε λάθος βήμα σου να πέφτει σε κάθε δεύτερο πλακάκι. Εσύ θα μας πεις για αυτά. Ναι, εντάξει. Αυτά εσύ ο ειδικός. Και για αυτά, Κώστα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιάννη Σταυρόπουλο και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλή ευκολία σε όλους. Καληνύχτα.